Αγαπητές φίλες και φίλοι, γεια σας. Άλλη μια Πέμπτη, άλλη μια εκπομπή των μυστικών περασμάτων. Πρέπει να σας πω ότι κυριολεκτικά τους έχουμε αλλάξει τα πετρέλαια. Κυριολεκτικά. Τρέχουνε πανικόβλητοι. Προσπαθούν και ξαφνικά ότου θαύματος αποκαλύπτουν στην Ελλάδα παντού πετρέλαια. Παντού πετρέλαια, βέβαια, υπογράψαμε το μνημόνιο και το δεύτερο. Πετρέλαια πριν δεν υπήρχανε, λεφτά υπήρχανε. Και ξαφνικά αρχίζουν και τρέχει ο κύριος Μανιάτης, οι υπόλοιποι που είναι στην ομάδα, και αρχίζουν και παίρνουν και άδειες μετά την πραγματοποίηση της εκπομπής της δεύτερης. Μάλλον δίνουν άδειες και δίνουν εντολές να ψάξουν για πετρέλαια, που σε ευαίσθητες περιοχές μέχρι τώρα ούτε αγγίζανε. Αυτή η εκπομπή φαίνεται, φίλες και φίλοι, λοιπόν, ότι λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη. Και λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη απλούστατα διότι εμείς εδώ δεν μασάμε τα λόγια μας. Αποκαλύπτουμε την αλήθεια σε κάθε εκπομπή και έχουμε σκοπό ακριβώς πάνω σε αυτό το δρόμο να συνεχίσουμε. Δεν γνωρίζουμε κόστη, δεν υπάρχουν κόστη όταν δεν έχει συνδέσεις, αλυσβερίσια και κάτω από το τραπέζι συνεννοήσεις. Διότι απλά το μόνο που θέλουμε να κάνουμε είναι να εξυπηρετήσουμε, να υπηρετήσουμε το εθνικό συμφέρον και την αλήθεια. Έτσι λοιπόν και σήμερα μία εκπομπή η οποία θα είναι προβλέπεται καταπέλκτης. Θα βγάλουμε τόσα θέματα, θα τρέξουμε τόσο πολύ που ούτε φαντάζεστε. Ούτε κι εμείς ίσως τι θα βγει μετά από αυτή την εκπομπή. Γιατί αυτό που είναι σημαντικό δεν είναι μόνο η εκπομπή, είναι το τσουνάμι που ακολουθεί. Διότι μετά από κάθε εκπομπή αρχίζει ένα τσουνάμι και τρέχει. Και σαρώνει όλους αυτούς που θέλουν να κρύψουν αλήθειες. Σήμερα λοιπόν μαζί μας ο κύριος Καλατζής. Κύριε Καλατζή, και πάλι κοντά μας, σας ευχαριστούμε θερμά. Είσαστε νυχτοφύλακας, έχετε προσφέρει πάρα πολλά στην πατρίδα. Έλληνες και Ελληνίδες, σας ευχαριστούν. Το συμφέρον της πατρίδας, κύριε. Το συμφέρον της πατρίδας. Η κυρία Ντουανέτα Καλέγια, αρχαιολόγος. Κυρία Καλέγια, για άλλη μια φορά κοντά μας. Χαιρόμαστε που είστε εδώ και πάλι θα πούμε πολύ σημαντικά πράγματα, κυρία Καλέγια. Έτσι. Ο κύριος Γεωργίου. Και πάλι κοντά, κύριε Γεωργίου, χαιρόμαστε που είστε κοντά μας, οικονομολόγος, μεγάλος τέλεχος επιχειρήσεων και με μια θητεία πάνω στον πολιτισμό, ειδικά ασχολείστε με την προώθηση του πολιτισμού και συγγραφέας. Και δίπλα σας η κυρία, για πρώτη φορά έρχεσαι στην εκπομπή μας, η κυρία Φραγκάκη. Η κυρία Φραγκάκη είναι δικηγόρος και σήμερα είσαστε εδώ και σας ευχαριστούμε γιατί είστε ανάμεσα. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Για να μιλήσουμε και εύγε σας και σε εσάς και σε όλους τους δικηγόρους της ομάδας σας, είσαστε στην ομάδα των δικηγόρων που αγωνίζονται ενάντια στο εσχρό κατάπτυστο δημοσίευμα του Focus. Μάλιστα. Και συγχαρητήρια σε όλους σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και θέλουμε σήμερα να πληροφορήσουμε τον ελληνικό λαό τι γίνεται με την υπόθεση αυτή. Βεβαίως. Και μαζί μας για άλλη μια φορά ο κύριος Γιώργος Κλήμης. Κύριε Κλήμη, καλώς ήρθατε. Ιστορικός πολιτισμολόγος, καθηγητής. Επισκέπτης του συνεργάτης του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ εδώ και λίγο χρονικό διάστημα. Ναι. Πετάξατε κάτι βόμβες, κύριε Κλήμη, την τελευταία εκπομπή που κάναμε εδώ μαζί, που για πρώτη φορά ακούστηκαν και έφεραν ένα τσουνάμι πραγματικά αποκαλύψεων. Γέμισαν τα blogs. Είναι γεγονός, αναμοχλεύσαμε το θέμα, το οποίο είναι γνωστό από το 1946 μέσα από τις ιστορικές πηγές τις οποίες βρήκα. Και εν συνεχεία βέβαια το καλό είναι ότι υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι που ενδιαφέρθηκαν για να το προχωρήσουν περαιτέρω, ούτως ώστε αυτός ο θησαυρός, η πολιτιστική μας κληρονομιά, η οποία δεν πωλείται, δεν ενοικιάζεται, δεν εξαφανίζεται, θα πρέπει να επιστρέψει πίσω σε εμάς. Και να προχωρήσει και όλοι όσοι το προχωρούν και πάνε ένα βήμα παραπάνω, πρέπει να πούμε, να τους πούμε εύγε και ότι εμείς συντασσόμαστε με όποιες εθνικές προσπάθειες. Άλλωστε αυτή η εκπομπή είναι για αποκαλύψεις και ήταν μια μεγάλη αποκάλυψη για να μπορέσουμε να αφυπνίσουμε τις συνειδήσεις. Έτσι. Άλλωστε τα έχουμε πει. Συνεχίζουμε. Έχετε και άλλα φέρει σήμερα. Πάνω στο θέμα. Στο θέμα και σε άλλα. Και σε άλλα πράγματα. Και θα τα πούμε βέβαια συνέχεια της εκπομπής. Κύριε Καρποδίνη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Προβλέπω μια ιδιαίτερη βραδιά γιατί άκουσα έξω ότι έχετε διάφορα θέματα. Και θα εκνευριστούμε αρκούντος σήμερα πάλι. Ναι, αλλά το καλό είναι ότι μέσα από αυτά τα παράγεται έργο. Το τσουνάμι όλο και μεγαλώνει. Βλέπω. Όλο και ψηλώνει. Βλέπω ότι έχετε βάλει με υπουργούς. Ο άλλος υπέβαλε την παραίτησή του, ο μέγιστος Γερουλάνος. Ο κύριος Μανιάτης μπορεί να σας το κρατάει και μανιάτικο.
Να σπουδάζει, εμείς δεν έχουμε τίποτα με κανέναν τους. Εδώ και δύο χρόνια δεν ήξερε τίποτα για ορυκτά και τώρα κάνει δηλώσεις ότι θα σκάψει. Ναι, και βγήκανε ξαφνικά. Είδατε. Να του πάμε δώρο ένα αγκασμά. Για να αρχίσει πώς πάνε τα ψαλίδια στα σκορδέλες. Θα περιμένουμε τις κινήσεις τους. Βέβαια. Εμείς εποπτεύουμε, γι' αυτό φίλες και φίλοι, επειδή δεν ανήκουμε πουθενά κομματικά, δεν έχουμε καμία σχέση με όλο αυτό το πανηγύρι. Γι' αυτό μπορούμε και μιλάμε. Γι' αυτό μπορούμε και εποπτεύουμε. Γι' αυτό τον λόγο μπορούμε και αποκαλύπτουμε. Κύριε Μανιάτη, τώρα ξαφνικά βρέθηκαν πετρέλαια. Λεφτά δεν υπήρχαν, λεφτά υπήρχαν μάλλον, που δεν υπήρχαν. Πετρέλαια δεν υπήρχαν, που τελικά υπήρχαν από την αρχή. Τελικά μας παρακολουθούν και τους παρακολουθούμε. Είπαμε. Είναι αμφίδρομες σχέσεις αυτές. Κύριε Καρποδίνη, εμείς είμαστε η φωνή του ελληνικού λαού. Εμείς είμαστε εδώ σε αυτή την εκπομπή. Πάντως φωνή βόντως εν τη έρημο δεν είμαστε. Αυτό είναι σίγουρο. Έτσι. Είμαστε η φωνή αυτή των Ελλήνων και των Ελληνίδων που θέλουν να μιλήσουν και δεν μπορούν. Και τα λέμε τα πράγματα όπως έχουμε, όπως έχουν και αποκαλύπτουμε πράγματα τα οποία αλλάζουν το τοπίο. Είδατε φίλες και φίλοι στην προηγούμενη εκπομπή που κάναμε, στην εκπομπή που αποκαλύψαμε τι έγινε, δείξαμε και το σχετικό βίντεο στον τάφο του Θεμιστοκλή, όπου έβγε διότι επιτέλους τοποθετήθηκε στέγαστρο. Πριν από 1,5 μήνα περίπου είχαμε κάνει την εκπομπή και μέσα σε 1,5 μήνα, όπως είδατε στην προηγούμενη εκπομπή, τοποθετήθηκε στέγαστρο και επιτέλους το μνημείο δείχνει να διασώζεται και οι επόμενες κινήσεις πρέπει να γίνουν. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν θυμάστε και τον αγώνα το μεγάλο που κάναμε, που ο αγώνας βέβαια είναι των ανθρώπων της Θεσσαλονίκης, εμείς απλά τον προβάλαμε, της κινήσεως των πολιτών για την υπεράσπιση και διάσωση του ναού της Θεάς Αφροδίτης στην πλατεία Αντιγονιδών στη Θεσσαλονίκη. Ο ναός ήταν ένα σκουπίδι, ήταν ένα χάλι, έτσι όπως τον είχαν καταντήσει. Θα δείτε τώρα το σχετικό βίντεο και θα δείτε τι συμβαίνει όταν άνθρωποι επιμένουν, συνεργάζονται και εμείς εδώ από αυτήν την εκπομπή κάναμε τα πάντα για να διαδώσουμε ότι υπάρχει αυτή η κίνηση, ότι υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, ότι υπάρχουν Έλληνες και Ελληνίδες που αγωνίζονται και ενωμένοι, οργανωμένα. Θα δείτε τώρα τι όλοι μαζί πετύχαμε. Πάμε να δούμε το βίντεο.
Συγχαρητήρια λοιπόν πραγματικά στην τοπική φορεία αρχαιοτήτων της Θεσσαλονίκης. Συγχαρητήρια στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Συγχαρητήρια πάνω απ' όλα στην πρωτοβουλία των πολιτών, οι οποίοι ευαισθητοποιήθηκαν με πείσμα, με υπευθυνότητα, με σωστή οργάνωση. Είδατε τι πέτυχαν και τι πετύχαμε, γιατί αυτή εδώ η εκπομπή έδωσε ιδιαίτερη βάση στην προβολή του θέματος. Μετά την εκπομπή που δείξαμε την πρώτη, της Πέμπτης, έφυγε το κυκλίδωμα, έφυγαν μάλλον οι λαμαρίνες που κλείναν, ούτε καν έβλεπες ήταν μέσα. Και μπήκε περίφραξη, μετά μπήκε σκάλα και μετά η πρωτοβουλία των πολιτών, αυτή η κίνηση για τη διάσωση του ναού της θεάς Αφροδίτης και την ανάδειξή του, πήρε ειδική άδεια από την αρχαιολογική υπηρεσία, πήγαν υπαλλήλους της αρχαιολογικής υπηρεσίας, με υπαλλήλους του Δήμου και είδατε τα αποτελέσματα. Αυτά συμβαίνουν όταν υπάρχει όραμα, όταν υπάρχει έργο και όταν υπάρχει πάνω απ' όλα οργάνωση και επιμονή. Και θέλω να σας πω εδώ σε αυτό το σημείο, σε όλη την Ελλάδα, όποιες παρόμοιες περιπτώσεις αρχαιολογικών μας θησαυρών θεωρείτε ότι υποβαθμίζονται, στείλτε μας mail στο μυστικά περάσματα στο mail της εκπομπής papaki@gmail.com και εμείς είμαστε εδώ για να επιληφθούμε του θέματος. Και δεν είναι μόνο αυτό, σας ετοιμάζουμε και άλλες βόμβες που έρχονται στις επόμενες εκπομπές. Ήδη έχουν δρομολογηθεί οι εξελίξεις και πρέπει να σας πω ότι 16 του μηνός, τώρα, του Μαρτίου, θα βρίσκομαι στην Κρήτη. Θα βρίσκομαι επίσημα στην Κρήτη, όπου θα πραγματοποιήσω 2 ομιλίες, μία στο Ρέθυμνο και μία στο Ηράκλειο, και ειδικά του Ηρακλείου θα είναι πάνω στο κομμάτι αυτό που αφορά το ευαίσθητο σημείο του Μουσείου Ηρακλείου Κρήτης, που παραμένει κλειστό επί 7 χρόνια. Πάμε στην Κρήτη λοιπόν για να δείξουμε τον τεράστιο μηνοϊκό πολιτισμό, τα μνημεία του που και εκεί δυστυχώς παραμελούνται. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες επαφές με ανθρώπους που αγαπούν τον πολιτισμό μας στην Κρήτη. Και επαναλαμβάνω, 2 ομιλίες μαζί με τον κύριο Μινάτσι Κριτζή στην ομάδα μας Μυστικά Περάσματα. Γράφεται κεφαλαίο στο Facebook. Θα πληροφορήσετε, όπως είπες, και στην ιστοσελίδα μας mysticaperasmata.gr. Επίσης και εκεί θα πληροφορήσετε για όλες τις κινήσεις μας. Εκεί θα δείτε πού ακριβώς θα μιλήσουμε, θα ανακοινωθούν οι αίθουσες, οι ημέρες, οι ώρες και βεβαίως μαζί οι ομιλίες θα γίνουν μαζί με τον κύριο Μινάτσι Κριτζή. Θα θυμάστε τον Μινάτο Τζικριτζή, το μεγάλο μας αυτό αποκριτογράφο, τον άνθρωπο που μπόρεσε και διάβασε την γραμμική Α, μαζί με τον Μινάτο Τζικριτζή, και το θέμα το οποίο θα αποκαλύψει, μιλήσαμε σήμερα στο τηλέφωνο το πρωί πριν την εκπομπή. Το θέμα το οποίο θα αποκαλύψει θα είναι μια πραγματική βόμβα για την επέκταση των μηνοητών. Μην χάσετε αυτές τις ομιλίες όσοι είστε στην Κρήτη, Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Θα σας ενημερώσουμε με νεότερα. Είδαμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτές τις προσπάθειες, είδαμε τι έγινε. Ήταν ένα θέμα που κάποιοι το είχαν τελειωμένο, ξέρετε. Το είχαν τελειωμένο. Θεωρούσαν πως σιγά τώρα μην μπορέσουμε να αλλάξουμε δεδομένα στον ναό της Αφροδίτης. Και όμως τα αλλάξαμε. Και έχουμε πολλά ακόμα να αλλάξουμε στο μέλλον. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σύντομα. Όμιλος Οικοδομικών Επιχειρήσεων Σουρλί. Διαμερίσματα, αντιπαροχές, εξοχικές κατοικίες σε βουνό και θάλασσα, ανακαινήσεις. Η εταιρεία μας σας προσφέρει σήμερα ποιοτικά κατασκευασμένα διαμερίσματα από 65 τετραγωνικά έως και 130 τετραγωνικά, είτε ετοιμοπαράδοτα είτε υποκατασκευή, στις περιοχές της Νίκαιας, της Νεάπολης και του Πειραιά, σε ιδιαίτερα συμφέρουσες για την εποχή τιμές. Επίσης, για τους λάτρες του βουνού, η εταιρεία μας στον Παρνασσό, 17 χιλιόμετρα από το χιονοδρομικό κέντρο, στο Πολύδροσο, σε ένα καταπράσινο χωριό, έχει πέτρινες αυτόνομες μεζονέλες 170 τετραγωνικών μέτρων. Ενώ για τους λάτρες της θάλασσας, αυτή την εποχή αναγείρουμε συγκροτήματα αυτόνομων κατοικιών σε ιδιόκτητα παραθαλάσσια οικόπεδά μας στο νησί της Κύθου από 65 μέτρα έως 120 τετραγωνικά μέτρα. Τέλος, η εταιρεία μας με τα εξειδικευμένα συνεργεία της αναλαμβάνει την ανακαίνιση του παλιού σας διαμερίσματος ή καταστήματος. Θα μας βρείτε στην Νίκαια Αττικής, στη λεωφόρο 28 Οκτωβρίου 38 Β στον Ημιόροφο, στα τηλέφωνα 210-49-02000-49-36-737. Μάριος Ταπουντζής. Από το 1975 ειδικευόμαστε στις πωλήσεις, σε ανταλλαγές, ανταλλακτικά και αξεσουάρ μηχανών. Άμεση εξυπηρέτηση.
εγκρίσεις δανείων αυθημερών με το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς, με ή και χωρίς προκαταβολή αν παρακράτησες κυριότητας. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της Suzuki Σφακιανάκης ΑΒΕ. Μεγάλη γκάμα από μεταχειρισμένες μοτοσυκλέτες. Κάντε τώρα τη σωστή επιλογή, Μάριος Ταρπουντζής. Η πείρα μας εγγυάται. Στην καρδιά της Βαρυμπόμπης, πάνω στην κεντρική πλατεία, δημιουργήσαμε ένα υπέροχο χώρο αναψυχής και ξεκούρασης, βασισμένο στην αισθητική και την ελληνική παράδοση. Εδώ και 20 χρόνια προσφέρουμε μοναδικές ποικιλίες, δικά μας παραδοσιακά γλυκά και παγωτά από το ζαχαροπλαστείο μας που λειτουργεί από το 1927. Ακόμα καφέδες και ροφήματα κάθε είδους που μπορείτε να απολαύσετε στους φιλόξενους χώρους μας. Καφέ, ζαχαροπλαστείο, πιτσαρία Ίωνες, στην κεντρική πλατεία της Βαρυμπόμπης. Γιατί και η πίτα πίτσα είναι ελληνική. Τηλέφωνα 210-8169-669 και 210-8969-851. Κύριε Καλατζή, ξεκινώ με εσάς. Τι θα μας πείτε για το προηγούμενο βίντεο? Το προηγούμενο βίντεο μου άρεσε πάρα πολύ. Και μου άρεσε πάρα πολύ που υπήρχε αυτή η συνεργασία. Και θα ήθελα να σας πληροφορήσω, κύριε Μπηξή, ότι η πατρίδα μας και τα αρχαία δεν είναι για πλιάτσικο. Τα αρχαία μας δεν είναι για πλιάτσικο. Ειδικά εσείς που τα φυλάτε. Έτσι, κάποια στιγμή πρέπει να καθαρίζονται και να αναδεικνύονται. Και το πλιάτσικο κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει. Θα σταματήσει. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, κύριε Καλατζή. Κυρία Καλέγια, ως αρχαιολόγος, συνάδελφοι είμαστε, έτσι. Ναι. Για πείτε μας. Λοιπόν, είναι πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι οι κάτοικοι ξεκινήσανε κάτι από μόνοι τους και οθήσανε την υπηρεσία να λειτουργήσει σωστά. Και αυτό είναι, νομίζω, ένα μάθημα που πρέπει να περάσει και στη νεότερη γενιά, ότι δεν πρέπει να περιμένουμε μόνο από την υπηρεσία. Τα παιδιά τα δικά μας θα μάθουν μέσα από αυτές τις διαδικασίες για την πολιτιστική κληρονομιά μας. Και είναι καλό και πρέπει να συμμετέχουν και στην διαφύλαξη αυτών των μνημείων. Και εγώ βλέπω καλά βήματα ότι γίνονται. Βλέπω ότι ανοίγει. Βεβαίως, είναι πολύ θετικό επιτέλους, αυτό. Επιτέλους ανοίγει θετικό. Η αρχαιολογική υπηρεσία της Ελλάδας. Η αρχαιολογική υπηρεσία έχει πολλές δυνατότητες. Και το Υπουργείο Πολιτισμού να αλλάξει. Έχει πολλές δυνατότητες και πολλά περιθώρια να γίνει ακόμα καλύτερο από ό,τι είναι τώρα. Και Γεωργίου. Αποδεικνύει ότι τούτη εδώ η εκπομπή συμβάλλει προσθετικά στην ανάδειξη των ελληνικών μνημείων και είναι ευχής έργο που υπάρχει αυτή η ανταπόκριση από τα άτομα της τοπικής αυτοδιοίκησης, από τις τοπικές εφορίες και από όλους οι οποίοι εθελοντικώς προσφέρουν τις υπηρεσίες. Και για το εθνικό συμφέρον. Διότι είμαστε πάνω απ' όλα είναι το εθνικό συμφέρον. Και θα μας βρίσκουν μπροστά τους όλοι εκείνοι που φαντάστηκαν ότι ο ελληνικός λαός είναι σενάρκη. Μπορεί να ήταν. Αρχίζουν όμως τα πράγματα και παίρνουν άλλη τροπή. Κύριε Κλήμη, πολύ σύντομα για να περάσουμε στην κυρία Φραγκάκη, γιατί θέλω να ακούσω την άποψή της. Είναι εδώ σήμερα κοντά μας να μιλήσουμε για το focus, γιατί τι αγώνα έχετε κάνει. Ναι. Ο πολιτισμός των προγόνων μας και κάθε δημιούργημα που υπήρχε θα πρέπει, το έχουμε λάβει σαν κληρονομιά. Και θα πρέπει να το διαφυλάξουμε σαν κόρεο οφθαλμού, ούτως ώστε στις επόμενες γενιές να το μεταδώσουμε και με το ιστορικό στοιχείο, αλλά και για τη χρηστικότητα την οποία είχε. Ο ελληνικός πολιτισμός ανήκει αποκλειστικά στους Έλληνες και κάθε ενέργεια η οποία γίνεται αυτή τη στιγμή. Εγώ θα σας διορθώσω. Ανήκει πρωταρχικά στους Έλληνες, ναι, και είναι δώρο για όλο τον κόσμο. Ναι. Θέλετε, ακούστε τώρα. Σωστό, πολύ σωστή. Μα εδώ θέλω να διαβάσω γιατί μου το έδειχνε πριν. Μπορώ να μου δώσεις παρακαλώ αυτό το έγγραφο εδώ. Διαβάστε μας. Διαβάστε εσείς. Ποιος θα σας κάνει. Ακούστε το, κύριε Κλήμη. Ναι. Γιατί είστε και στο Μάντσεστερ από κοντά, από το Στάνφορντ. Έτσι δεν είναι? Ο ελληνικός πολιτισμός καταρχάς ανήκει στους Έλληνες, αλλά είναι παγκόσμιος. Έστειλα. Το χαρίσαμε. Το χαρίσαμε γιατί εμείς δεν κρατάμε για μας. Θέλουμε την ανθρωπότητα ολόκληρη να την αλλάξουμε. Κύριε Κλήμη, που σας αγαπάω πάρα πολύ. Συνδυόμαστε με φιλία τόσα χρόνια. Τον χαρίσαμε και δυστυχώς τις τελευταίες δεκαετίες μας κλέβουν πολλά πράγματα. Α, μπράβο. Να ξαναπάρουμε το ρόλο μας και να δικαιούμαστε να έχουμε εκείνο το ρόλο. Η πολιτική ηγεσία δεν είναι ικανή. Δεν είμαστε ικανοί για να κρατήσουμε. Ποια είναι η πολιτική ηγεσία, κύριε Κλήμη? Εμείς είμαστε η πολιτική ηγεσία. Αυτή δεν είναι. Ναι, αλλά εμείς τους ψηφίζουμε. Δεν είναι αυτή. Πάμε να ακούσετε αυτό, ακούστε το όλοι σας. Όσο μπορείτε πιο σύντομα, σας παρακαλώ. Έστειλα λοιπόν στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, που θεωρείται μέσα στα τρία μεγάλα της Αμερικής και ίσως είναι το μεγαλύτερο από πλευράς κλασικών σπουδών,
Ένα βιβλίο για τον ελληνικό πολιτισμό. Δικό σου. Και μου ναι, σημασία έχει ότι κάποιος Έλληνας έστειλε κάτι για τον ελληνικό πολιτισμό με αξίες. Το βιβλίο που συγγράψατε. Και παίρνω μια επιστολή η οποία είναι ιδιαίτερα συγκινητική και όχι μόνο. Από ποιον, κύριε Γιώργο? Από τον κοσμήτορα των κλασικών, του τμήματος κλασικών σπουδών, Richard Martin. Stanford University, Department of Classics, Stanford, California. Διαβάστε μας το επίμαχο σημείο. Το επίμαχο. Ελπίζω ότι ο ελληνικός πολιτισμός και ειδικά αυτό το βιβλίο για τους νέους, όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και τους, του εξωτερικού, είναι επιβεβλημένος με όλα αυτά τα στοιχεία που αναφέρει. Και κλείνει. Μας το διαβάζετε στα αγγλικά, σας παρακαλώ. I hope that it attains wide circulation, especially among the young people of the present day, in Greece and abroad. Αυτό που είπατε πριν. Apparently need to know these essentials. Και συνεχίζει. Και κλείνει. Καλό καλοκαίρι και καλή δουλειά με λατινικούς χαρακτήρες. Το Stanford που είναι το κορυφαίο πανεπιστήμιο στον κόσμο σε classics. Μας κάνει τώρα σπουδές. Όλη την μετάφραση στα ελληνικά. Σας παρακαλώ στο κομμάτι άλλη μια φορά. Μάλιστα. Ειδικά οι τελευταίες λέξεις έχουν βαρύνουσα σημασία. Αυτά τα essentials. Α, για διαβάστε λοιπόν. Ελπίζω ότι η κυκλοφορία αυτού του βιβλίου και ειδικά για τους νέους ανθρώπους τη σήμερον ημέρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό είναι ιδιαζόντως απαραίτητη για να γνωρίζουν αυτά τα στοιχεία, για να μάθουν αυτά τα στοιχεία. Του ελληνικού πολιτισμού. Έτσι. Κύριε Κλίμη, κύριε Καρποδίνη. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κανένα σχολείο, ειδικά στην περίπτωση του κυρίου Γεωργίου, το οποίο ήθελα να σας χαρώ για εντόξερα. Το ακούω τώρα, συγχαρητήρια. Και να κάνω και τον δικαιωρό του διαβόλου. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει μια εκπομπή, παύλα η δική μας, που ασχολείται πιο εμπεριστατωμένα με τέτοια θεματολογία. Οι τοπικοί φορείς δεν οφείλουν να καθαρίζουν τα του οίκου τους όταν είναι και αρχαία και πρέπει να είναι αποθήκες απορριμμάτων. Σας είπε η κυρία Καλέγια, θέλουν και λίγο σκούντιμα. Εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ, για να τους πρόχνουμε λιγάκι. Μα είπα, αν δεν υπήρχαν οι εκπομπές, τι θα κάναμε. Είναι υποχρέωσή τους. Υποχρέωσή τους, ακριβώς. Πάμε λοιπόν τώρα να ακούσουμε εσάς, αγαπητή κυρία Φραγκάκη, που είσαστε στην ομάδα των δικηγόρων. Μάλιστα. Που εκπροσώπησαν την Ελλάδα στη δίκη με το περιοδικό Focus, γι' αυτό το εξώφυλλο. Μάλιστα. Το κατάπτυστο. Το κατάπτυστο. Ναι. Πώς έχει υπόθεση, με λίγες κουβέντες που μας πείτε. Λοιπόν, όπως γνωρίζετε, πριν από 2 χρόνια, 6 δικηγόροι καταθέσαμε τη συγκεκριμένη μήνυση κατά του συγκεκριμένου περιοδικού. Ασκήθηκε η ποινική δίωξη και ξεκίνησε στις 29 Ιουνίου του 2011 η ακροαματική διαδικασία. Αναβλήθηκε 2 φορές και ξεκινάμε στις 29 Νοεμβρίου πλέον τη δίκη μας, η οποία συνεχίζεται μέχρι και αύριο και θα συνεχιστεί προφανώς. Αύριο Παρασκευή. Αύριο Παρασκευή στις 10 η ώρα το πρωί. Ουσιαστικά στα δικαστήρια της Παλαιάς Σχολής Ευελπίδων. Ποιο κτίριο θέλετε να μας πείτε? Στο ΠΡΟΚΑΤ. Εκεί που γίνεται πάντα. Εκεί που γίνεται πάντα. Απέναντι από το κτίριο 13. Απέναντι ακριβώς από το κτίριο 13. Mm-hmm. Αυτό είναι το εξώφυλλο. Ναι, αυτό. Εδώ είναι οι κύριοι. Εξώφυλλο. Πατσαβούρι την ελληνική σημαία. Να το. Ψάχνουν να βρούνε διεξόδους, βέβαια λένε. Μα δεν είναι. Λέει ένα πανάκι είναι. Κάπως έτσι δεν είπανε. Αυτό είπανε. Και εδώ η συγκεκριμένη χειρονομία. Χειρονομία και βεβαίως υπάρχουν και τα 3 άρθρα. Μάλιστα. Τα 2 τα οποία υπάρχουν στο περιοδικό και το 1 το οποίο το είχαν δημοσιεύσει στο ίντερνετ, το οποίο μετά από λίγο καιρό βεβαίως το βγάλανε γιατί δεν τους συνέφερε. Mm-hmm. Τα οποία μας παρουσιάζουν έναν λαό απατεώνων, έναν λαό χωρίς πολιτισμό. Και χρησιμοποιώντας ένα ιερό σύμβολο του ελληνικού πολιτισμού, βεβαίως, τη Θεά Αφροδίτη. Βεβαίως και βεβαίως μιλάνε και για τους αρχαίους Έλληνες, τους παρουσιάζουν ως έναν εκφυλισμένο λαό, έναν λαό τζίκο καλλιτεχνών όπως λένε μέσα. Ναι, αλλά πολλά κτίρια τους επάνω έχουν αρχαιοελληνικό ρυθμό. Έχουν ιωνικό, δωρικό, πάρα πολλά κτίρια τους. Άρα είναι απατεώνες οι αρχαίοι, γιατί κλέβουν τα αγάλματα, τα αρχαία αγγεία. Οι Ναζί, πόσες Αφροδίτες έχουν κλέψει οι Ναζί? Τα βγάλαμε την περασμένη φορά. Οι Ναζί, πόσες Αφροδίτες έχουν κλέψει? Γιατί τα κλέβουν αφού δεν γουστάρουν αυτό το θέμα? Άρα μιλάμε για τυχοδιώκτες. Και πού είναι τα αγάλματα που κλέψανε? Κοιτάξτε αυτό. Για κοιτάξτε αυτό. Τι είναι αυτό, ξέρετε? Τους έχουμε πολλές εκπλήξεις μας στην εκπομπή. Ξεκινήσαμε έτσι τώρα, τρέχουμε. Εδώ είναι στρατιώτες Γερμανοί που κλέβουν, το βλέπετε, το πιάνουν το άγαλμα, αυτό είναι το άγαλμα, το αρχαίο ελληνικό.
το πιάνουν με σκοινιά, λες και είναι καμπαούλο, και το τραβάνε πάνω. Ναι. Πού το πάνε, τι το κάνουνε. Εδώ θα θέσουμε πολλά θέματα σήμερα, πρέπει να σας πω κύριε Φραγκάκη. Mm-hmm. Και θα θέσουμε ερωτήματα στο Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, που ευθύνεται. Ευθύνεται, διότι το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, κύριε Καρποδίνη, κύριε Κλίμη και όλοι σας, το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, όταν μπήκαν οι Ναζί στην Ελλάδα, ήταν αυτό που συνεργάστηκε, ή αν μας αποδείξει ότι δεν συνεργάστηκε, αλλά τα στοιχεία άλλα λένε, η έρευνα του κυρίου Καρούζου, η οποία έγινε το 1946 και δημοσιεύτηκε, λένε ότι έχουν κλαπεί τεράστιες αρχαιότητες, κύριε Φραγκάκη. Θα δείτε συνέχεια, θα πούμε. Μα είναι καταγεγραμμένο. Το βλέπετε, αλλά όπου δεν θέλουν. Το βλέπετε, το έβγαλε ο κύριος Κλίμης για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση. Το έβγαλε. Τα σχόλια είναι με απίστευτα στοιχεία. Εδώ κοιτάξτε τους. Τους βλέπετε. Αυτοί εδώ τολμούν να μιλήσουν για λαουτζικό, οι κλέφτες. Γιατί είναι κλέφτες. Και θα το αποδείξουμε και συνέχεια. Συνεχίστε, παρακαλώ. Λοιπόν, η δίκη, λοιπόν, όπως σας είπα, ξεκίνησε στις 29 Νοεμβρίου. Έχει διακοπεί 10 φορές. Επειδή μέχρι στιγμής έχουμε καταθέσει εμείς οι πολιτικοί ενάγοντες, οι δικηγόροι. Αύριο το πρωί καταθέτει ένας από τους μάρτυρές μας, ο κύριος Φούνας. Και μετά θα ξεκινήσουμε με τα αναγνωστέα, δηλαδή θα καταθέσουμε στο δικαστήριο κάποια προσκομιζόμενα έγγραφα που έχουμε, προκειμένου να αποδείξουμε τις κατηγορίες, που είναι, όπως σας είπα, η δυσφήμιση δια του τύπου, η συκοφαντική δυσφήμιση, η προσβολή εθνικού συμβόλου λόγω της ελληνικής σημαίας και βεβαίως η εξύβριση. Λοιπόν, και μετά πλέον θα αρχίσουν να καταθέτουν οι δικοί τους μάρτυρες. Και πιστεύω είναι μια διαδικασία η οποία θα συνεχιστεί για αρκετό χρονικό διάστημα. Πότε βλέπετε ακόμα αυτό να περατώνεται? Σίγουρα μετά το Πάσχα. Σίγουρα. Μάλιστα. Να τους πάτε και μερικές από τις φωτογραφίες αυτές, mm-hmm, τις οποίες δείχνουμε, να τους πείτε, μπορούμε αν θέλετε, να τους δείξετε αυτή τη φωτογραφία, στο φάκελο, αυτή τη φωτογραφία, τι κάνα στην πατρίδα μας, να τους δείξετε τις άλλες φωτογραφίες που έχουμε, σημαδείξουμε, που εκτελούν τους συμπατριώτες μας. Κοιτάξτε, που εκτελούν τους συμπατριώτες μας εδώ, που πάλι τους βλέπετε, δουλεύουν, εργάζονται για να μπορέσουν, προχωρήστε και τις επόμενες. Εδώ, εδώ, να τους δείξετε, εδώ, εδώ κοιτάξτε, τι έχουμε εδώ, τον κύριο και τον κύριο και τον κύριο πιο κάτω που είναι ο γοναστή. Αυτοί είναι οι καλούμενοι Γερμανοτσολιάδες. Πάμε πίσω πάλι, πάμε στους δοσύλλογους, πάμε να δούμε τους δοσύλλογους. Όχι, πιο πριν έχουν συνέχεια όλοι αυτοί. Πάμε εδώ, θρησκευτική και πολιτική εξουσία. Πάμε πίσω λοιπόν να δούμε, εδώ πάλι, τους βλέπετε, πάμε πιο πίσω λοιπόν να δούμε, κλεμμένα, κλεμμένα από όλη την Ευρώπη, πείνα και στέγη, εδώ, το βλέπετε, ξαναδείχνουμε, κλέβουν το αρχαίο ελληνικό άγαλμα. Και η Γερμανική Αρχαιολογική Σχολή, κυρία Φρακάκη, φίλες και φίλοι, έχουμε τα στοιχεία εδώ από την έκθεση του Καρούζου και των υπολείπων, έχουμε και ένα βιβλίο που έχει βγει και θα το δούμε τώρα, να το, Ζημίε των αρχαιοτήτων εκ του πολέμου και των στρατών κατοχής. Είναι αυτό το βιβλίο του 1946. Το βλέπετε, Υπουργείο Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας, Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Νεωτέρων Μνημείων. Δηλαδή, έχουν καταγραφεί, έχουμε τα στοιχεία. Έχουμε τι έχουν κλέψει. Για ποιο λόγο τα κλέβανε, κύριε? Θα μας πούνε αυτοί. Συλλέκτε. Διότι εμείς, κυρία Φραγκάκη, πρέπει να πούμε και να δούμε και τις άλλες φωτογραφίες, σας παρακαλώ, να τις δούμε όλες με τα παιδιά μας. Εδώ είναι πάνω, αυτή είναι, δεν είναι φυσικά δικά. Α, αυτά εδώ. Με τα παιδιά τα δικά μας του ελληνικού λαού που πεινάγανε, που πεθαίναν στους δρόμους υποσιτισμένα. Όπως πάνε να τα καταντήσουν και τώρα. Όπως πάνε να τα καταντήσουν και τώρα που λιποθυμάνε στα σχολεία γιατί δεν έχουν φαΐ να φάνε. Γιατί πάλι ναζιστική κατοχή έχουμε. Αυτά να τα δει η κυρία Μέρκελ. Να τα δει ο κύριος Σόιμπλε. Να τα δει όλοι οι πολιτισμένοι Ευρώπη. Η κυρία Διαμαντοπούλου. Η κυρία Διαμαντοπούλου, ο κύριος Λαγκούς, ο κύριος Νταλάρας. Και όλοι αυτοί. Να τα δούνε και να καταλάβουνε. Τι σημαίνει να έχεις κατοχή στην πατρίδα σου, είτε πολεμική είτε ειρηνική. Και αυτή η ειρηνική είναι χειρότερη, κυρία Φραγκάκη, από την πολεμική. Τα παιδιά μας πεθαίναν στους δρόμους. Αυτά να τους πάτε τις φωτογραφίες όταν θα γίνεται η δίκη του Focus. Yes. Και να μην τους πείτε τίποτα, να τους πετάξετε τις φωτογραφίες στα μούτρα. Να τους πείτε, εσείς θα έρθείτε οι απόγονοι των Ναζί να κατηγορήσετε την πατρίδα μας, να κατηγορήσετε τα ιερά της σύμβολα. Έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν. Αν είχαμε κάνει εμείς το αντίστοιχο, κύριε Μπεξίτσα, και εσύ, δηλαδή να είχαμε πάρει κάποια γερμανικά σύμβολα και να είχαμε κάνει μια ειρωνία του. Όλες θα γινόταν στην Ελλάδα. Δεν θα υπήρχε το χάρτη. Σαφέστατα.
Όλεθρος το ελληνικό κράτος που είναι δεν στηρίζει τους δικηγόρους. Εμείς είμαστε κοντά σας, κυρία Φραγκάκη. Σας ευχαριστούμε. Είμαστε και κοντά σας όπως ήμασταν την πρώτη μέρα. Όπως ήμασταν την πρώτη μέρα. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Όποτε μας χρειαστείτε, βεβαίως, να είσαστε κοντά μας. Αλλά και εμείς θα σας χρειαστούμε κοντά μας. Διότι εμείς θα προχωρήσουμε δικαστικά. Mm-hmm. Εναντίον όλων αυτών, και θα το πούμε στη συνέχεια, που θα σας ξαναχρειαστούμε να μιλήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Θα σας χρειαστούμε λοιπόν. Και θέλουμε όλοι μαζί να προχωρήσουμε, διότι θα κινηθούμε δικαστικά εναντίον όλων αυτών που υπεξαίρεσαν την πολιτιστική και εθνική περιουσία του ελληνικού λαού. Όταν θα διαβάσουμε περισσότερα στοιχεία, τότε θα καταλάβετε το μέγεθος του έσχους. Έτσι. Άρα, Παρασκευή αύριο, 10 η ώρα, 10 το πρωί, απέναντι το κτίριο 13, φίλες και φίλοι, το ακούτε? Οφείλουμε να δώσουμε το παρόν και να υποστηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους που αγωνίζονται για την εθνική αξιοπρέπεια, για το εθνικό φιλότιμο. Και πάλι πολλά εύγε σε εσάς και σε όλη την ομάδα των δικηγόρων. Και στον κύριο Γεωργίου πρέπει να πούμε πως είναι βασικός μάρτυρας στην, βέβαια, υπόθεση, και τον ευχαριστούμε και με αυτή την ιδιότητά του απέναντι σε αυτό το έσχος. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε και τώρα θέλω να δείτε, να δούμε όλοι μαζί. Κύριε Καλέγια, έτσι. Γι' αυτό ορκιστήκαμε ως αρχαιολόγοι. Για να μας τα παίρνουν οι Γερμανοί ή όποιος άλλος, και θα πούμε και στη συνέχεια πώς λειτουργεί το θέμα. Έτσι, να κλέβουν εδώ. Και προσέξτε, εγώ δεν ξέρω, εγώ διαβάζω τι λένε εδώ πέρα τα στοιχεία, κύριε Καρποδίνη, κύριε Κλήμη. Λένε, το αποκαλύψατε, κύριε Κλήμη, ότι εδώ ο κύριος συγκεκριμένα, ο φανατικός Ναζί Βάλτερ Βρέντε, αρχαιολόγος, διευθυντής του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου στην Ελλάδα, στην Αθήνα, με στολή ανωτάτου αξιωματικού του Γερμανικού Στρατού Κατοχής, προείστατο όλων αυτών των εγκλημάτων. Βάλτε μου το Βρέντε να τον δούμε, να τον δει ο ελληνικός λαός, διευθυντής, νάτος, του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου, με στολή Ναζί. Και αυτός εδώ άνοιγε τις πόρτες, κύριε Καλατζή, και βασάνιζε φύλακες αρχαιοτήτων. Αρχαιολόγους τους βασάνιζαν οι Γερμανοί για να αποκαλύψουν που είναι τα αρχαία. Που οι δικοί μας αρχαιολόγοι εντύμως τα είχαν συσκευάσει. Ας δούμε και άλλες φωτογραφίες. Τα είχαν βάλει τα αρχαία μας για να τα προστατεύσουν σε στοές. Τα κρύβανε, κύριε Κλήμη. Μπορούμε να δούμε φωτογραφίες. Αυτός είναι ο Βρέντε. Κύριοι του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου των Αθηνών, σύντομα σας έρθει η εξώδικος πρόσκλησης. Και θα απαντήσετε στο όνομα του ελληνικού λαού. Και θα ζητηθούν ευθύνες να αποδοθούν σε εσάς και σε όσους συνηγόρησαν στην κλοπή ελληνικού αρχαιολογικού πολιτιστικού θησαυρού. Σύντομα λοιπόν θα πρέπει να μας απαντήσετε πού πήγαν όλα αυτά τα αρχαία τα οποία έχουν καταγραφεί στο βιβλίο με συγκεκριμένες. Ο στρατηγός Ρίνκελ έκανε ανασκαφές δεκαήμερες οι αρχαιολόγοι Σκιόργεν, Ζόσεφ και Τζάντερ. Κανένα από τα ευρήματα δεν δόθηκε σε ελληνικές αρχές. Στο Απεσοκάρι, Μεσαράς Κρήτης, και θα πω τα πάω στην Κρήτη αυτά. Το φθινόπωρο του 42 με εντολή του Σκόνεμπεργκ έγιναν δίμηνες περίπου ανασκαφές που απέβλεπαν στην αποκάλυψη κυκλικού τάφου και μινωικού συνοικισμού. Είναι άγνωστο αν τα αντικείμενα παραδόθηκαν. Πάρτε και το βιβλίο. Ζημίε των αρχαιοτήτων εκ του πολέμου και των στρατών κατοχής. Και συνεχίζει. Στην Αίγινα, το καλοκαίρι του 41, ο Γερμανός αρχαιολόγος Βάλτερ ανέσκεψε χώρο κοντά στον ναό της Αφροδίτης, απαγορεύοντας την παρουσία Ελλήνων. Τα ευρήματα δεν έγιναν ποτέ γνωστά. Στη Χαλκίδα το 41-42 οι Γερμανοί αρχαιολόγοι Λάουφερ και Χάρντερ έκαναν ασκαφές. Τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο και έμειναν άγνωστα. Θα πάρετε εξώδικο πρόσκληση λοιπόν, κύριοι του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου στην Αθήνα. Με όλο το σεβασμό. Θα πάρετε εξώδικη πρόσκληση και θα απαντήσετε επί του πρακτέου, επί των κειμένων, επί των λαθρανασκαφών, επί των κλαπέντων αντικειμένων, αγαλμάτων και όποιων άλλων ευρημάτων, και θα μας πείτε πού είναι και θα απαιτήσουμε να επιστραφούν πάρα αυτά. Αν νομίζετε πως εδώ είναι ακόμα αποικία σας, έχετε κάνει τεράστιο λάθος. Και εσείς και όποιοι άλλοι αυτό το διανοηθούν. Συγκορύφωση του πολέμου το 41 και κάνανε ανασκαφές αρχαιολογικές. Θα ακούσετε κι άλλα συνέχεια. Μα γι' αυτό ήρθανε, για το πλιάτσικο. Δηλαδή γι' αυτό ήρθαν, για να κάνουμε πλάτσικο. Και δεν συζητάμε και πώς οι τάφοι των αρχαίων προγόνων μας έχουν συλληθεί και έχουν κλαπεί πράγματα μέσα τα οποία έχουν μεγάλη ιστορική και αρχαιολογική αξία.
Και όλα αυτά... δεν συζητάμε για αυτά τα οποία δεν είναι καταγεγραμμένα. Έτσι, έτσι κύριε Κλήμη. Και όλα αυτά θα τα πούμε το Σάββατο, φίλες και φίλοι. Τι χρυσός υπήρχε και τι αντικειμένα. Δωδώνης 36 στον Κολωνό, με ελεύθερη είσοδο για όλες και όλους. Ελάτε, θα δώσουμε και άλλα στοιχεία. Θα μιλήσουμε για τις κινήσεις μας, συνεχίσουμε την εκπομπή ουσιαστικά. Ελεύθερη είσοδος για όλες και όλους, Δωδώνης 36 στον Κολωνό, αυτό το Σάββατο, 7 η ώρα το απόγευμα. Τι να πούμε. Τι τα είπαν όλα οι εικόνες. Τι βλέπετε κύριε Γεωργίου, σας ακούμε. Θα προχωρήσουμε στο εξώδικο. Έτσι. Δεν θέλουμε αντιπαλότητα, ειδικά με τους Γερμανούς, διότι πάρα πολλά έχουμε μάθει για την ελληνική ιστορία και πολλές αρχαιότητες έχουν σώσει, αλλά αυτά τα οποία έχουν κάνει, βέβαια, μας έχουν βρίσκουν κάνει και καλά. Κάθετα αντίθετα. Εδώ τι γίνεται όμως, ο κύριος Βρέντε. Και θα πρέπει να μας δώσουν κάποιες εξηγήσεις. Πιστεύω ότι θα τις πάρουμε από τους Γερμανούς. Το Σάββατο πρέπει να σας ενημερώσω. Δεν είναι μόνο οι εξηγήσεις, είναι να πάρουμε και τα ευρήματα. Κύριε Κλήμη, το Σάββατο θα σας ενημερώσω ότι με τον κύριο Γεωργίου μιλήσαμε ήδη με τον επίσης δικηγόρο, τον σύζυγο της κυρίας Λιάνα Σουβαλτζή, τον κύριο Μάνο Σουβαλτζή. Είναι μαζί μας. Θα προχωρήσουμε όλοι μαζί. Θα φτιάξουμε μια πολύ μεγάλη ομάδα, κυρία Φραγκάκη, και θα πάμε όλοι μαζί. Να κινηθούμε πρώτα με εξώδικο πρόσκληση προς το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο και θα την κοινοποιήσουμε στους αρμόδιους φορείς για να μάθουμε πλήρη κατάλογο όλων αυτών και να μάθουμε τελικά ποιες είναι οι προθέσεις τους και περιμένουμε βεβαίως την απάντησή τους. Και εξ αυτών, ενημερώστε και τον κύκλο των υπολείπων δικηγόρων σας, θα έχουμε και άλλα ραντεβού και εξ αυτών θα δούμε ποιες θα είναι, από την απάντηση που θα λάβουμε, ποιες θα είναι οι επόμενες νομικές μας ενέργειες. Φίλες και φίλοι, διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε σύντομα και με άλλες αποκαλύψεις. Αφού το αφήνω το μάτι.
Ευχαριστούμε τους συνεργάτες εκπομπής από τη Θεσσαλονίκη που μας εφοδίασαν με το απαραίτητο υλικό. Το θέμα είναι η ρωτώντα. Τι είναι η ρωτώντα, κυρία Καλέγια? Γιατί ο περισσότερος κόσμος την ξέρει ως το ναό του Αγίου Γεωργίου σήμερα, έτσι. Μπράβο. Είναι... Όμως η ρωτώντα είναι πιο παλιό μνημείο. Είναι ρωμαϊκό μνημείο, το οποίο αποτελούσε ένα μέρος του ανακτορικού συγκροτήματος του Γαλέριου. Ο Γαλέριος ήταν ένας από τους τετράρχες της ύστερης Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Η έδρα του βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη και με αυτόν έχουν συνδεθεί εκτός από τη ρωτώντα και το ανάκτορο και η καμάρα και πολλά άλλα που έχουν βρεθεί πιο πρόσφατα. Είναι το ένα μεγαλύτερο συγκρότημα δηλαδή. Είναι ένα ευρύτερο συγκρότημα. Αν το βλέπαμε σε κάτωψη, θα βλέπαμε ότι καταλαμβάνει πολύ μεγάλο μέρος της σημερινής Θεσσαλονίκης. Είναι ένα ξεχωριστό μνημείο. Στην Ελλάδα δεν θυμάμαι να έχουμε άλλου τέτοιου τύπου μνημείο. Το παράλληλό του θα λέγαμε ότι είναι το Πάνθεον της Ρώμης, όπως το συζητάγαμε και νωρίτερα. Ένας ξεχωριστός τύπος, διαφορετικός από ό,τι είχαμε μέχρι τα προηγούμενα χρόνια, ναός, που ακολουθεί κυκλική κάτωψη. Χτίστηκε το 300 μετά Χριστόν. Ναι, αρχές του 4ου αιώνα. Αργότερα μετατράπηκε σε εκκλησία, όπως είπαμε, Παλαιοχριστιανική, από τις πρώτες παλαιοχριστιανικές της Θεσσαλονίκης. Είχε μια συνεχή πορεία. Έγινε και τζαμί. Ναι, μετά ξαναέγινε εκκλησία. Μοντέλα, ναι, ακριβώς. Και είναι όμως ένα ξεχωριστό μνημείο για την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Βέβαια, ξέρετε... Πολύ γνωστό και πολύ διάσημο γενικά, όχι μόνο στην Ελλάδα. Όχι μόνο στην Ελλάδα, ακριβώς. Και ξέρετε ότι έχει συνδεθεί και με τη λατρεία των Γκαβύρων στη Θεσσαλονίκη, mm-hmm. που ήταν οι προστάτες της πόλεως της Θεσσαλονίκης. Και κάποιοι άλλοι μιλάνε και για ναό του Διός. Διότι ο Γαλέριος ποτέ δεν ετάφη στο υποτιθέμενο μαυσολείο του Γαλερίου. Ναι. Γιατί έτσι ονομάζεται. Σωστά. Ο Γαλέριος ετάφη στο Σύρμιον, όπως πολύ καλά ξέρουμε. Έτσι. Άρα, το μνημείο αυτό, το οποίο όπως πολύ σωστά είπατε, ανήκει σε έναν ειδικό τύπο, σπανιότατο. Σπανιότατο στην Ελλάδα, που... δεν θυμάμαι να υπάρχει άλλο. Ακριβώς, δεν υπάρχει άλλο. Που ο αδελφός του τύπος είναι αυτός του Πανθέου της Ρώμης. Και αν θέλετε, μπορούμε να δούμε το Πάνθεο στη Ρώμη, που έχει χτιστεί από τον Αγρίπα, τον αυτοκράτορα Αγρίπα, και αυτό μνημείο του τεράστιου ελληνορωμαϊκού κόσμου και πολιτισμού. Να το. Βεβαίως. Το βλέπετε, βλέπετε την ομοιότητα τη φοβερή. Άρα. Απλά το Πάνθεο είναι πιο μεγάλο σε διαστάσεις. Ακριβώς, έχει μπροστά και ένα πρόπλο εκπληκτικό. Που έχει και την επιγραφή του Αγρίπα, αν θυμάμαι καλά, το 27 έχει χτιστεί. Το Πάνθεον και η ρωτώντα της Θεσσαλονίκης. Άρα καταλαβαίνουμε γιατί σημαντικότατο μνημείο μιλάμε, κυρίες και κύριοι. Συγγνώμη, ξεχάσουμε ότι είναι προστατευόμενο από την UNESCO. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το πιο σημαντικό. Αυτό το μνημείο λοιπόν είναι προστατευόμενο από την UNESCO. Και ξέρετε, έχουμε εδώ δύο έγγραφα. Το ένα έγγραφο είναι από το Υπουργείο Πολιτισμού προς τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης με κοινοποίηση στην εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και στο Σύλλογο Κατοίκων Περιοχής Ρωτώντας και Φίλων του Μνημείου, που το υπογράφει η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη. Πότε είναι αυτό, κύριε? Αυτό είναι, θα σας πω αμέσως την ημερομηνία, 16/12 του 2011. Τώρα, ακούστε όμως ποιο είναι το σημαντικό. Πρόσφατα. Η κυρία Μενδώνη, και εύγετης για αυτή την παρέμβασή της, λέει. Γιατί εμείς εδώ είπαμε, δεν έχουμε, όταν κάνει το καλό, είμαστε μαζί με αυτούς οι οποίοι δρούν υπό του πολιτισμού. Δεν μας ενδιαφέρουν ότι είναι πράσινοι, κόκκινοι, εμπριμέ, αυτό έχουμε ξαναπεί πολλές φορές. Μπλε με πουά κτλ. Εντάξει, εάν δρούν υπέρ του ελληνικού πολιτισμού και του εθνικού συμφέροντος, είμαστε μαζί τους και τους υποστηρίζουμε. Εδώ η κυρία Μενδώνη λοιπόν έχει ως θέμα καταγγελίες για έκνομες δραστηριότητες στον περιβάλλοντα χώρο του ναού του Αγίου Γεωργίου Παύλα Ρωτώντας Θεσσαλονίκης. Και λέει. Δεδομένου ότι το Υπουργείο Πολιτισμού έγινε κοινωνός καταγγελιών από πολίτες για έκνομες δραστηριότητες, τι είδαμε στον περιβάλλοντα χώρο του Αγίου Γεωργίου Ρωτώντας Θεσσαλονίκης, παραεμπόριο, που πλήττει και τους εμπόρους της περιοχής και βεβαίως πλήττει πάνω απ' όλα την εικόνα, τη γενικότερη εικόνα του μνημείου. Ούτε να παρκάρουν τα αυτοκίνητα, έχουν γίνει πάρκινγκ, ούτε να περάσει οι σκουπιδιάρες, ούτε να περάσουν οικογένειες. Χώρος λοιπόν που γίνονται ίσως και παράνομες δραστηριότητες λοιπές, εκτός του παραεμπορίου. Και λέει λοιπόν η κυρία Μενδώνη ότι το μνημείο της Ρωτώντας, εδώ είναι το σημαντικό, όπως είπατε κύριε Γεωργίου, εντάχθηκε το 1988 στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Η εγγραφή πολιτιστικών αγαθών στον ανωτέρω κατάλογο συνεπάγεται πέρα πλεονεκτήματα και μια σειρά δεσμεύσεων από την μεριά του κράτους μέλους. Αυτές αφορούν μεταξύ άλλων στην προστασία, ανάδειξη και διαχείριση των εγγεγραμμένων μνημείων. Και λέει παρακάτω. Η σύμβαση και οι περιφερειακές οδηγίες κτλ. Τα αγαθά υπόκειται συνεχής ελέγχους από την UNESCO. Η UNESCO δηλαδή συνεχώς ελέγχει αν κρατούνται αυτοί, κύριε Κλήμη,
οι κανόνες. Και λέει, συνεπώς η κατάσταση που επικρατεί στον περιβάλλοντα χώρο του μνημείου της Ρωτώντας, σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες πολίτες αλλά και με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, θέτει σε άμεσο κίνδυνο την παραμονή του μνημείου στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτικής οικονομίας και προφανώς εκθέτει τη χώρα διεθνώς. Πού είναι το πρόβλημα? Και αυτό απευθύνεται στον κύριο Μπουτάρη. Παρακαλούμε λοιπόν, λέει, για την άμεση λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων προκειμένου να βελτιωθεί άμεσα και να εξομαλυνθεί η κατάσταση που επικρατεί στον χώρο της πλατείας γύρω από τον περίβολο του μνημείου. Και υπογράφει η Γενική Γραμματέας, κυρία Λίνα Μενδώνη. Λοιπόν, αυτό που και εδώ έχουμε και μια επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη, διαφύλαξη, προστασία και ανάδειξη των μνημείων της UNESCO στη Θεσσαλονίκη προς τον Υπουργό Πολιτισμού. Υπογράφει ο Απόστολος Τζιτζικώστας, Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, ο οποίος στο τέλος, κλείνοντας, λέει: ειδικότερα θα ήθελα να ζητήσω τη συνδρομή σας. Είναι έγγραφο με ημερομηνία 22 Φεβρουαρίου 2012, τώρα, προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού κύριο Παύλο Γερουλάνου, προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κύριο Χρήστο Μπακουτσί. Άρα τώρα γίνονται αυτά. Και λέει: ειδικότερα θα ήθελα να ζητήσω συνδρομή σας στην προστασία και διαφύλαξη του ναού του Αγίου Γεωργίας Ρωτώντας Θεσσαλονίκης, καθώς η συνεχής παρουσία παρανόμων μικροπολιτών και δραστηριότητες στους χώρους γύρω από το μνημείο θέτουν σε κίνδυνο την παραμονή του στη λίστα της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Οικονομίας της UNESCO. Είναι ένα μνημείο λοιπόν, πρώτα απ' όλα, τεράστιας αρχαιολογικής σημασίας. Είναι ένα λαμπρό μνημείο του ελληνορωμαϊκού κόσμου και πολιτισμού που δεν υπάρχει άλλο, δεν υπάρχει άλλο στην Ελλάδα. Αδελφός του, όπως είπαμε, είναι το μνημείο, αδελφό μνημείο, που είναι, προσέξτε, και τώρα τελευταία αποδείχθηκε, το Πάνθεον, ΝΑΤΟ της Ρώμης του Αγρίπα, λειτουργεί και ως αστρονομικό μνημείο. Προσέξτε το αυτό. Άρα καταλαβαίνετε, επειδή είναι κυκλικό, τι μπορεί να κρύβει η Ρωτώντα, ακόμα μα γίνουν οι έρευνες, το μνημείο λοιπόν του γαλερίου. Και ο άνθρωπος λοιπόν ζητάει και αυτός βοήθεια, λέει: προσπαθήστε, αλλάξτε τα δεδομένα. Διώξτε τους από εκεί αυτούς τους ανθρώπους, ας πάνε κάπου αλλού ή να μην πάνε πουθενά καλύτερα. Γιατί να τους διώξουν, κύριε? Λοιπόν, κύριε Καρποδίνη μου, σήμερα η πρέπει... Ελλάδα. Συγγνώμη, ναι, 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 παρακαλώ. Δεν είμαι κακός άνθρωπος. Παρακαλώ. Η Ελλάδα είναι πολυπολιτισμική σήμερα, έτσι λένε οι ηθήνοντες. Από όλα τα κράτη της γης πήγαν εκεί να επισκεφτούν το μνημείο. Δεν χωράνε όλοι μέσα, κάθονται και απόξω, μπαίνουν από τη μία, βγαίνουν από την άλλη. Και όπως είδατε σε ένα σημείο, είχαν απλώσει τις βαλίτσες για να μην τις βάζουν μέσα. Εδώ γίνεται ένα απίστευτο παραεμπόριο, κυλιδώνεται η εικόνα του μεγάλου αυτού μνημείου. Και αν θέλετε, μπορούμε να δούμε και την εφημερίδα, το δημοσίευμα πάλι από τον τύπο της Θεσσαλονίκης. Εδώ βλέπετε και τις εικόνες πάλι. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται απ' έξω. Πανηγύρι. Κάθε μέρα αυτό και το βράδυ. Και εδώ είναι το μνημείο υποβάθμιση. Είναι από την εφημερίδα Θεσσαλονίκη, 30 Ιανουαρίου 2012. Το Υπουργείο Πολιτισμού προειδοποιεί: η Ρωτώντα κινδυνεύει να βγει από τον κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Οικονομίας της UNESCO. Να το. Κοιτάξτε εδώ τι έχει γίνει. Ο κύριος Μπουτάρης που είναι? Μα ο κύριος Μπουτάρης πρέπει να ευαισθητοποιηθεί. Κύριε Δήμαρχε Θεσσαλονίκης, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, αρμόδιοι φορείς, όλοι κάντε ό,τι μπορείτε. Διότι είναι κρίμα. Θα είναι πραγματικά πολύ επιζήμιο να βγει ακριβώς το μνημείο του γαλερίου από τον κατάλογο της UNESCO. Κύριε Μπαξή, παρακαλώ. Το θέμα είναι διτό. Το ένα, πρέπει να προστατεύσουμε το μνημείο, που χωράει αμφιβολία. Ναι, ναι. Και το δεύτερο, μια και είμαστε παιδιά του ξένιου Δία, θα πρέπει να αναλογιστούμε ότι εδώ στην Ελλάδα έρθαν κάποια δυστυχισμένα όντα. Μπορεί να δοθεί λύση. Να τα στείλουν, δεν μιλάω γενικότερα για το θέμα των οικονομικών μεταναστών, για το συγκεκριμένο σημείο μπορούν να τους δώσουν ένα άλλο χώρο να κάνουν το παραεμπόριο. Αυτό το έχουμε, όχι, το έχουμε το νομιμοποιήσει. Μα το έχουμε νομιμοποιήσει. Μα είναι και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Οι εμπορικοί σύλλογοι δεν αντιδρούν, κύριε Γεωργίου. Χάνουν έσοδα. Εγώ και με τους εμπορικούς συλλόγους. Άρα όλοι αυτοί πρέπει να εργαστούν. Το θέμα της οικονομικής μετανάστευσης είναι πάρα πολύ σοβαρό. Όλοι αυτοί πρέπει να συλλογιστούν συλλογικά. Και η Ελλάδα δεν αντέχει άλλο. Και η Ελλάδα δεν αντέχει άλλο. Μετανάστευση σε μια χώρα που δεν έχει δουλειές. Πρέπει να υποστηρίξουμε τα ελληνικά συμφέροντα, τις ελληνικές επιχειρήσεις. Το λέμε, το ξαναλέμε, θα το ξαναλέμε. Να υποστηρίξουμε τους συμπατριώτες μας σε αυτή την κρίσιμη στιγμή και να κοιτάξουμε πώς θα βγούμε από αυτές τις δυσκολίες μόνο με αλληλεγγύη και υποστήριξη ελληνικών επιχειρήσεων, ελληνικών προϊόντων, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, το θέμα το ανοίγουμε σήμερα, μόνο το ανοίγουμε σήμερα. Θα έχει συνέχεια, θα σας ενημερώνουμε για όλα αυτά που θα γίνουν και μπαίνουμε μπροστά. Και θα επιβραβεύσουμε εάν λυθεί το ζήτημα, αλλά και θα καταγγείλουμε την αδράνεια όλων αυτών που το ήξεραν και δεν έπραξαν τίποτα. Είμαστε σε επαφή. Έχουμε πολλά θέματα σήμερα.
Πρέπει να σας πω ότι κυκλοφόρησε και το ηχόρ από αύριο, Παρασκευή, κυκλοφορεί το ηχόρ σε όλη την Ελλάδα. Ένα εκπληκτικό τεύχος, πραγματικά. Εδώ θα διαβάσετε τη Διονυσιακή γιορτή των Λουπερκαλίων. Των Λουπερκαλίων και το σύγχρονο καρναβάλι. Από πού προέρχεται το καρναβάλι? Όπως επίσης θα διαβάσετε για τους τρεις Διονύσους, τα αρκαδικά μυστήρια, τα άλογα του Διομήδη, το μυστικό συμβολισμό και άλλα πολλά άρθρα, την καταγωγή της ελληνικής γλώσσας, το πόσα ψέματα μας έχουν πει, γιατί άλλα βγάζουν τα ευρήματα, τα αρχαιολογικά, και άλλα μας λένε. Έτσι, υπάρχει μια άγνωστη ελληνική ιστορία. Θα διαβάσουμε επίσης, υπάρχει ένα αφιέρωμα καταπληκτικό στην Έγινα, διαχρονική ιστορία της Έγινας. Θα διαβάσουμε επίσης για την Αρκαδία, για ένα άγνωστο φρούριο του μεγάλου Αλεξάνδρου στο Ουσμπεκιστάν. Κυρία Καλέγιανε, δικό σας άρθρο. Ξεκινάμε συνεργασία από αυτό το τεύχος. Θα σας δώσω συγχαρητήρια γιατί το βγάζουμε προς τα έξω για να σκαφίσετε τελευταίες του 2004. Κοιτάξτε, φίλες και φίλοι, εδώ. Κοιτάξτε το λίγο. Εδώ να το δείξουμε. Το βλέπετε αυτό. Δεν είναι μεσαιωνικό κάστρο. Είναι η ψηφιακή αναπαράσταση του αρχαίου φρουρίου. Έτσι, και έχει σωθεί μέχρι ένα ορισμένο ύψος. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το φρούριο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ξέρετε πού, στο Ουσμπεκιστάν. Είπατε τίποτα. Εδώ. Και αυτό είναι στο τελευταίο ηχόρ το οποίο κυκλοφορεί. Μέσα μας αποκαλύπτεται πότε το έχει ο Μέγας Αλέξανδρος. Είναι ίδιο. Δεν το έχω χτίσει επίγονη. Κυκλοφορεί σε όλη την Ελλάδα. Το ηχόρ, αναζητήστε το. Δεν το έχει χτίσει ο ίδιος ο Μέγας Αλέξανδρος. Είναι της ίδιας εποχής του Αλέξανδρου, ναι. Έτσι. Τα ευρήματα των Γερμανών αρχαιολόγων. Αυτό και μπράβο τους τεκμηριώνουν. Έτσι, εμείς δεν έχουμε τίποτα με κανένα λαό, το έχουμε πει. Βεβαίως. Με καμία φυλή, με τίποτα. Αλλά δεν μπορούμε την κοροϊδία και δεν μπορούμε να είμαστε προτεκτοράτο. Άμα θέλουν προτεκτοράτο, θα πάνε αλλού να βρουν. Εδώ δεν προσφέρεται αυτή η γη. Λοιπόν, κύριε Κλίμη, επιστρέφουμε σε εσάς. Γιατί σήμερα έχουμε πολλά θέματα. Μας έχετε φέρει και ένα άλλο έγγραφο εδώ. Κύριε Κλίμη, για διαβάστε μας εδώ πέρα τι είναι αυτό το έγγραφο. Γιατί μετά σας θέλω, κύριε Καλέγια, για να μπούμε και στο καθεστώς, ανοίγουμε και άλλο ένα μεγάλο κεφάλαιο. Καθεστώς των ξένων αρχαιολογικών σχολών στην Ελλάδα. Καταρχήν έχουμε τα δύο έγγραφα που είναι για το καθεστώς αυτό που είπαμε. Αυτό είναι άλλο. Για τις αρχαιολογικές σχολές στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Και να κάνουμε και μία αναφορά πάλι στο αρχικό μας θέμα που είπαμε για τις γερμανικές θηριωδίες. Επειδή μας αρέσει να αναμοχλεύουμε έτσι λίγο την ιστορία και να βρίσκουμε τεκμήρια. Το 1995 υπήρξε μία επίκαιρη ερώτηση από βουλευτές κάποιου πολιτικού κόμματος προς τον τότε Υπουργό Πολιτισμού, τον κύριο Μικρούτσικο, το γνωστό, όπου έλεγαν μέσα οι άνθρωποι αυτοί, οι βουλευτές, για τα αρχαιολογικά ευρήματα, αν μου επιτρέπετε να διαβάσω λίγο, που λύσεψαν οι δυνάμεις κατοχής που βρίσκονται και τι ενέργειες έχουν γίνει ως προς την επιστροφή τους. Ο κύριος Υπουργός, παρόλο που είχε στα χέρια του όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία εμείς έχουμε αναφέρει. Το 1995. Αυτό έγινε το 1995. Το έγραψε, παρακαλώ. Βεβαίως. Εδώ είναι η απάντηση του Υπουργού. Να στα. Το 1995, λοιπόν, εγώ το διαβάζω όπως έχει, με επίκαιρη ερώτηση. Βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος ζητούσαν από τον Υπουργό Πολιτισμού να απαντήσει πόσα και ποια αρχαιολογικά ευρήματα λήψαν οι δυνάμεις κατοχής, πού βρίσκονται και γιατί δεν έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες από τις εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις ώστε να επιστραφούν στην Ελλάδα. Αυτό γίνεται το 1995. Και απαντά. Επίκαιρη ερώτηση για να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει, όσοι δεν γνωρίζουν, είναι που απαντά απευθείας ο Υπουργός στη Βουλή. Δεν απαντά γραπτός. Στη Βουλή. Απαντά απευθείας. Μάλιστα. Το διαβάσω όπως το λέει, Απαντά ο κ. Μικρούτσικος που είναι και αδυναμία του κ. Καρποδίνη. Ναι. Όντως. Απαντά λοιπόν ο κ. Μικρούτσικος και λέει. Δεν γνωρίζουμε πόσα και ποια αρχαία εκλάπησαν. Δεν γνωρίζουμε ποιοι τα κατέχουν. Διερευνούμε το ζήτημα. Προσέξτε, ξέρετε κάτι. Τεράστια δήλωση αυτή. Ναι, ναι. Αυτή ήταν η δήλωση που έκανε. Όταν κάτι θέλουν να αποτύχουν, να το αποφύγουν. Έχω και εδώ πέρα άλλη μία. Ναι, το διερευνούν. Εδώ έχω για τη μούμια του Αγαμέμνου. Σήμερα θα δείτε τι θα παίξουμε τώρα σε λίγο. Έτσι. Μείνετε εσείς τηλεοράσεις σας γιατί θα βγάλουμε άλλη μια βόμβα. Μεγατόνων για όσους δεν το γνωρίζετε το θέμα. Μεγατόνων. Όσοι δεν γνωρίζετε το θέμα. Εδώ λοιπόν στο ηχόρ. Βγάλαμε το θέμα της μούμιας του Αγαμέμνονα. Θα πούμε συνέχεια την μούμια του Αγαμέμνονα. Επειδή κάνουμε μία ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου στο διευθυντή του Εθνικού Αρχαιολόγου, του Αρχαιολογικού Μουσείου, τον Νίκο τον Καλτσά, ο κύριος Νικόλαος Καλτσάς απαντάει στο τέλος, παραμένει στο επίκεντρο της έρευνας και εξετάζονται όλα τα σχετικά υπάρχοντα στοιχεία προκειμένου να δημοσιευθούν στο επόμενο στάδιο της μελέτης. Πώς το είπε ο κύριος Μικρούτσικος, λέει, διερευνάμε. Το ζήτημα το διερευνάμε. Διερευνούμε αυτή το είναι μεγαλούτσικη δήλωση. Εδώ, διερευνείτε, δεν ξέρετε. Ενώ τα στοιχεία υπήρχαν. Τι έγινε, διαβάζατε κι εσείς τότε, ή δεν το διαβάσατε εσείς. Υπάρχει μια έκθεση, δεν την ξέρατε.
Φαντάζομαι ότι αυτοί οι βουλευτές του συγκεκριμένου κόμματος θα σας δώσαν και στοιχεία. Δεν τα ξέρατε τα στοιχεία? Αυτά εδώ δεν τα ξέρατε, κύριε Μικρούτσικε? Για πάμε να δούμε και το βιβλίο. Δεν το διαβάσατε? Πού να προλάβετε, κύριε Μικρούτσικε? Να μας πει αν αυτό έχει εδώ δεν το ξέρατε? Ζημίε των αρχαιοτήτων του πολέμου και των στρατών κατοχής. Θέλετε να πάρετε και άλλα στοιχεία? Εδώ, σας διαβάσω. Κύριε Μικρούτσικε, ακούστε τώρα από ποια σημεία, γιατί τι να σας πρωτοπώ, θα τα πούμε και το Σάββατο βέβαια στην ομιλία μας, ο Δόνης 36 στον Κολονό, μαζί και με άλλα στοιχεία που έχουν έρθει. Στη Νέα Αρχή Αλλομαγνησίας, οι Γερμανοί πραγματοποίησαν σκαφές στην Τούμπα και βρήκαν αρχαίο οικισμό. Πήραν σπουδαία αντικείμενα. Στη Λάρισα, ξέρω το κατάλληλο πόσο τέτοιου έχει. Στη Λάρισα, οι εμφανιζόμενοι αρχαιολόγοι Μπάουρατ Κιούτε και Μέιστερ δημιουργήσαν σκαφές και πήραν τα ευρήματα. Στο Βόλο, το 42, ο Ράινερτ έκανε σκαφέ έξω στην πόλη. Άγνωστο τι βρήκε και τι πήρε. Στη Θεσσαλονίκη, το 41, το καλοκαίρι, ο αρχαιολόγος Στόισελ πραγματοποίησε σκαφές κοντά στην πόλη. Τα ευρήματα δεν έγιναν ποτέ γνωστά. Στη Βεργίνα, ο Γερμανός υπαξιωματικός αρχαιολόγος Σέξνερ, βεβαίως όλη αυτή είναι υποτακτική του διευθυντή του Γερμανικού Ινστιτούτου, Ναζί αξιωματούχου, φανατικού Βάλτερ Βρέντε, ο οποίος είναι διευθυντής του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου. Το ακούτε? Να τους τα πείτε αυτά στο Focus. Πείτε τους, σας λέει τίποτα το όνομα Βάλτερ Βρέντε? Πώς το λένε το αλεύρι στα γερμανικά? Πες τους, πες αλεύρι, ο Βάλτερ Βρέντε σας γυρεύει. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Πάμε να δούμε, κυρία Καλέγια. Μπαίνουμε στο θέμα. Ξένες αρχαιολογικές σχολές. Ξένες αρχαιολογικές σχολές. Πρέπει να ξεκαθαρίσω κάτι και να το πω δημόσια. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με κανένα λαό του κόσμου, ούτε πιστεύω στις συλλογικές ευθύνες. Κάποιοι άλλοι πίστευαν στις συλλογικές ευθύνες και αιματοκύλησαν την ανθρωπότητα ολόκληρη. Πρέπει να πούμε ότι η Γερμανική Αρχαιολογική Σχολή έχει προσφέρει έργο, όπως και οι υπόλοιπες ξένες αρχαιολογικές σχολές στην Ελλάδα. Διότι εμείς οι αρχαιολόγοι γνωρίζουμε πραγματικά ότι υπάρχουν σχολές όπως η Αμερικάνικη που έχει φτιάξει μάλιστα και όλη τη στοά, κύριε Καλατζή, του Αντάλου. Αλλά απέχει πάρα πολύ αυτό από το να μας θεωρούν προτεκτοράτο τους. Έτσι, και να δουν ως στρατός κατοχής. Άλλο η επιστήμη και άλλο η πολιτική. Δεν μπαίνει λοιπόν, κύριοι του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου, με όλο το σεβασμό και στο έργο που έχετε κάνει στο κεραμικό, δεν μπαίνουν αυτά σε μια ζυγαριά. Εδώ πρέπει να εξηγήσουμε τι γίνανε αυτά τα ευρήματα της πατρίδος μου, της πατρίδος των υπολείπων Ελλήνων και Ελληνίδων. Και εσείς θα πρέπει να μας πείτε. Αυτό σαν αρχή, είπαμε, θα λάβετε σύντομα εξώδικη πρόσκληση, που θα σας ζητάει, ετοιμαστείτε να απαντήσετε πού πήγαν αυτά που Βάλτερ Βρέντε και η παρέα του έκλεψαν από την πατρίδα μας. Λοιπόν, θα πρέπει να απαντήσετε οπωσδήποτε, και από τις απαντήσεις σας θα κινηθούμε από εκεί και πέρα δικαστικώς βάσει των απαντήσεων που θα αξιολογήσουμε. Κυρία Καλέγια, πείτε μας σας παρακαλώ, οι ξένες αρχαιολογικές σχολές είναι πολλές στην Ελλάδα? Σήμερα λειτουργούν 17 ξένες αρχαιολογικές σχολές στην Ελλάδα, οι οποίες έχουν πάρει άδεια από το ελληνικό κράτος. Διότι η απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσει μια ξένη αρχαιολογική σχολή είναι να έχει προηγηθεί μια διακρατική συμφωνία ελληνικού κράτους και του αντίστοιχου ξένου κράτους, και βεβαίως να έχει δοθεί η σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Μάλιστα. Πόσες είναι αυτές οι σχολές με τα 17? Είναι 17. Μας λέτε, η παλαιότερη είναι η Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή. Η Γαλλική. Βεβαίως. Ιδρύθηκε το 1846. Βέβαια, η αρχική λειτουργία της δεν ήταν ακριβώς αρχαιολογική. Ήταν η. Σε αυτά πήγαν πρώτα, σπάσαν λουκέτα. Ξέρετε κάτι, κύριε Καλατζή, συγγνώμη που σας διακόπτω. Το ξέρετε ότι βασανίσανε φύλακες? Το ξέρετε ότι βασανίσανε αρχαιολόγους? Γιατί φτιάξανε μια γερμανική υπηρεσία προστασίας της τέχνης? Ακούτε, κυρία Φραγκάκη. Γερμανική υπηρεσία προστασίας τέχνης. Η οποία λέει θα κινείται στην ελληνική νομοθεσία. Παραμύθια τώρα, κύριε. Αφού δεν υπήρχε νομοθεσία, ρωτή, έτσι, υποκατοχή. Αυτό σημαίνει αρπαγή. Και ο Μπρέντε ήταν αυτό και λέει τώρα. Γιατί ζητάγανε από τους φύλακες συνεργασία, ζητάγανε από τους αρχαιολόγους συνεργασία.
Και λέει, αρκετοί φύλακες φυλακίστηκαν και βασανίστηκαν επειδή είχαν τολμήσει να κάνουν καταγγελίες ότι κλέβουνε. Και ας αφήσουμε τις παράνομες λαθρέες ή τις φανερές ανασκαφές τους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι βασανίστηκαν άνθρωποι και φύλακες αλλά και αρχαιολόγοι, σας λέω εγώ, ακριβώς διότι καταγγέλανε ότι πάνε να κλέψουν αρχαία, προσπαθούσαν να τα προστατεύσουν και τους υποβάλλαν σε βασανιστήρια και φυσικά πολλοί εξ αυτών έφυγαν και από τη ζωή. Αυτά τα ξέρετε, αυτά τους πείτε στο Focus, στη δίκη. Κύριε Μπέξη, μπορώ να κάνω μια επισήμανση σε αυτό το θέμα, διότι μιλάμε για μια εποχή στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Με βάση τον νόμο 5351 του 1932 που βρήκα στο αρχείο μου, περί αρχαιοτήτων, να σας διαβάσω δύο σειρές. Οι ξένες αρχαιολογικές σχολές στην Ελλάδα έχουν δικαίωμα να πραγματοποιούν η κάθε μία τρεις ανασκαφές το χρόνο. Αυτό θα το στέλνει, βιάζεστε. Ναι. Θέλω, κυρία Καλέγια, που είναι αρχαιολόγος, μην βιάζει, σας είπα, δεν θέλω να μιλήσετε για αυτό το θέμα. Ξέρω ότι έχετε κάνει μια έρευνα. Από ιστορικής πλευράς ναι, όμως. Αλλά θέλω, κυρία Καλέγια, γιατί αυτό ακριβώς μου συζητούσε πριν μπούμε στην εκπομπή, ότι έχει γίνει μια αλλαγή στον νόμο. Έχει γίνει αλλαγή, αλλά μιλάω για την εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν ήρθαν οι Γερμανοί και έπρεπε να ακολουθήσουν αυτό το νόμο εδώ. Ναι. Και ότι επί τόπου τα ευρήματα θα έπρεπε να τα εξετάζουν και να βρίσκονται στις αποθήκες. Πείτε μας, κυρία Καλέγια, τι νομικό καθεστώς ισχύει για αυτούς. Ο νόμος, λοιπόν, αυτός που ανέφερε ο κύριος Κλήμης, όντως λέει ότι πρέπει να κάθε ξένη αρχαιολογική σχολή δικαιούται να κάνει τρεις ανασκαφές το χρόνο κάτω από τον έλεγχο και την εποπτεία του τοπικού εφόρου αρχαιοτήτων, της τοπικής εφορίας αρχαιοτήτων. Γρήγορα να το πούμε. Πότε όμως αυτό, κυρία Καλέγια? Πριν το 2002 την αλλαγή του νόμου. Ναι, στην αλλαγή του νόμου τι έχουμε? Στην αλλαγή του νόμου έχουμε το εξής. Οι τρεις ανασκαφές το χρόνο παραμένουν, έχουν όμως τη δυνατότητα να κάνουν άλλες τρεις ανασκαφές ή έρευνες σε συνεργασία με την αρχαιολογική υπηρεσία. Μήπως να φτιάξουμε και ένα άγαλμα για τη γερμανική, ειδικά του κυρίου Βρέντε, του Βάλτερ Βρέντε, ένα άγαλμα μπροστά. Μπορεί και τον έχουν, ξέρετε, μπορεί να μπει μέσα και να δει φωτογραφία. Λέω, μπορεί. Τον κύριο Βάλτερ Βρέντε, ή να του έχουν και κανένα γαλματάκι, κύριε Καρποδίνη. Αποκλείεται. Έτσι. Να μοιάζει με τη μούμια του Αγαμέμνονος. Μπήκε στο θέμα τώρα. Εδώ, επειδή έχουμε πάρα πολλά, πείτε μου, κύριε Γεωργίου, γιατί έχουμε. Εδώ θα πρέπει να ρωτήσω. Θα πρέπει να ρίξω το βίντεο τώρα. Πρέπει να ρίξω αν το βίντεο. Αν έχουν απαιτήσει οι ξένες σχολές στην Ελλάδα που κάνουν τις εξετάσεις. Αν έχουν απαιτήσει. Αυτά θα τα πούμε. Αν έχουμε υποχρεώσει. Να σα πω. Σιγά-σιγά να το πάμε. Σιγά-σιγά. Δεν έχουν υπογράψει να παίρνουν και τίποτα το δωράκι του σε μαρμάρινες μορφές. Αφήστε τα σιγά-σιγά, ξέρετε. Το κινέζικο βασανιστήριο τη Σταγόνα, το ξέρετε. Μη βιάζεστε λοιπόν. Μη βιάζεστε. Δεν έχουμε τέτοιες τάσεις βέβαια, αν είναι δυνατόν. Απλά οι απαντήσεις πρέπει να έρχονται και ερωτήσεις και αποκαλύψεις σιγά σιγά. Μην βιαζόμαστε. Λοιπόν, το ξένο καθεστώς λοιπόν θα το ξαναδούμε, κυρία Καλέγια. Είναι 17, είναι μέχρι και οι Γεωργιανοί. Είναι και οι Γεωργιανοί, δεν έχουν αναπτύξει ανασκαφική δραστηριότητα. Απλώς είναι το πλαίσιο λειτουργίας τους κινείται στην αλληλογνωριμία των δύο λαών, θα λέγαμε. Προς το παρόν όμως. Και βγάζουν και θέματα. Υπάρχουν στην τούτα. Και σχολές. Για πάμε και δεν τώρα, ξέρω ποια είναι η διαφορά στο θεσμικό πλαίσιο του νόμου για να μπορούν να πράξουν. Αυτά θα τα δούμε, κύριε Κλήμη, συνέχεια είπαμε. Το Υπουργείο πάντως δεν τις ξεχωρίζει, δηλαδή σχολές, Ινστιτούτα τα έχει μαζί στην ίδια λίστα. Ακριβώς θα μας τα πει και στη συνέχεια. Αυτό το έχει πάντα απορία. Ακούστε, ποια η διαφορά. Θα το βγάλουμε σιγά σιγά. Επειδή όμως ο χρόνος τρέχει, θέλουμε κι άλλο χρόνο. Δεν προλαβαίνουμε. Τώρα θα σας μιλήσω για κάτι. Ξέρετε, υπάρχει ένα έβριμα μοναδικό. Υπάρχει. Υπήρχε, θα το δούμε. Αυτό προέρχεται από τις ανασκαφές που έκανε ο Σλίμαν στις Μυκήνες. Πάμε τώρα να ρίξουμε τη βόμβα, να δούμε το πρώτο βίντεο, το βίντεο για αυτό το θέμα και στη συνέχεια θα σας διαβάσω την επίσημη αλληλογραφία μου που δημοσιεύουμε και στο ΙΧΟΡ, στο ΙΧΟΡ 106 συγκεκριμένα, για αυτό το τεράστιο έβριμα. Πάμε λοιπόν.
Ευχαριστούμε και εμείς τον Διονύσιο για αυτή την παραγωγή, την πολύ όμορφη παραγωγή. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι το θέμα το ξεκινήσαμε στο τέχος 2 του Ιχώρ, η Μούμια του Αγαμέμνονα. Προσέξτε είναι αυτό, Οκτώβριος 2000. Και περιμένουμε κάτι να κάνουμε. Και το Μάιο του 2010, 10 χρόνια μετά, κυρία Φρακάκη, δεν τα ξέρετε αυτά, Μάιο 2010, το ξαναβγάζουμε. Και ξαναβγάζουμε, κυρία Καλέγια, με από εκεί και πλέον τα στοιχεία τα νέα, τα οποία εμείς έχουμε, τα οποία με αριθμό πρωτοκόλλου τα γνωστοποιούμε στον υπεύθυνο αρχαιολόγο του Αρχαιολογικού Μουσείου, του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Και αυτό είναι το βιβλίο. Εδώ. Αυτό το βιβλίο λοιπόν έχει βγει, που είπαμε, τρία μικίνες τύρνης ορχομενός. Έχει βγει Υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδος, Ελληνικό Τμήμα Λαοκρατικής Γερμανικής, Υπουργείο Πολιτισμού Γερμανικής Λαοκρατικής Δημοκρατίας, φανταστείτε τώρα, 1990. Λοιπόν, και στη σελίδα 119 και γυρίζει από πίσω, λέει, εδώ, εφόσον έχει μέσα και τη φωτογραφία, βλέπετε έχω ένα αρχείο καλό, τι να κάνουμε. Στη συνέχεια το σώμα αφαιρέθηκε με αρκετή δυσκολία. Το σώμα, προσέξτε, τη λέξη σώμα, όλοι σας. Και μεταφέρθηκε στην Αθήνα. Και κλείνω ως εξής. Σώσετε ακόμα και φυλάσετε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Σοβαρά. Γι' αυτό το έχουμε δει όλοι μας και όλες μας. Το έχετε δει. Πότε. Στο έχετε δει. Ουδέποτε. Ουδέποτε. Εσείς έχετε, πάστε, έχετε δει καμιά μούμια του Αγαμέμνονα ή Μυκηναϊκής εποχής. Μήπως ήταν αρχαίος φάρος, κύριε Μπεξή. Α, μάλιστα. Πολύ ωραία το θέσατε. Συνήθως υπουργοί πολιτισμού έτσι απαντούν. Κύριε Μπεξή. Εσείς το έχετε δει, κύριε Γεωργίου. Δεν είναι αστεία. Εσείς ως έχουμε συνειδητοποιήσει. Όχι, μα, να σας πω κάτι. Ρωτάω άμα το έχετε δει. 3.500 χρόνια έχουν περάσει. Είναι το πλέον σημαντικό έβριμα. Το πλέον διότι σημαντικό. Διότι μία μούμια στην Ελλάδα υπάρχει ταριχευμένη. Είδατε τι έγινε, μάθαμε όλοι, για το Τουταγχαμών, στην Αίγυπτο, όλος ο κόσμος πρωτοσέλιδα. Το ίδιο θα είχε γίνει εδώ για το σημαντικότερο βασιλιά των Πελοπιδών, προσέξτε τον Αγαμέμνονα. Εγώ σας λέω, όπως λέμε, ότι δεν είναι ο Αγαμέμνον, είναι η ρωματική φύση προφανώς του, αλλά είναι ένα σημαντικότατος νεκρός, γιατί έρχεται από ταφικό, κυρία Αντουανέτα. Αν αναλογιστούμε μόνο τα χρυσά ευρήματα που βρεθήκαν σε όλους τους τάβους του ταφικού κύκλου. Μικηναίος ευγενής. Δεν είναι απλά ευγενής. Είναι όγκος χρυσό. Είναι... Ακούστε. Τι είναι ο ταφικός κύκλος Α, κυρία. Ο ταφικός κύκλος Α είναι αυτός ο κυκλικός περίβολος που είδαμε. Μόλις μπαίνουμε στην Ακρόπολη των Μικηνών, αμέσως μετά την πύλη των Λεόντων στο δεξί μας χέρι. Βρέθηκαν. Βασιλείς. Άνακτες. Ηγεμόνες. Όχι, δεν υπάρχει πρίγκιπας εκεί να μπει. Εκεί είναι άνακτες, γιατί έχει και περίβολο προστατευτικό, είναι τέμενος και είναι και τόπος που γίνονται και προσφορές. Και από εκεί μέσα έχουμε μια μούμια. Άρα, σώμα. Και πολλά ακόμη χρυσά. Έχει εξεταστεί από αρχαιολόγους. Και πολλά, δεν είναι μόνο. Εδώ έχουμε τα στοιχεία. Ακούστε. Ακούστε τι γίνεται τώρα. Λοιπόν, εμείς το θέμα το ανακοινούμε. Και τι λέω. Πού είναι, δηλαδή άμα πάω εγώ στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και τους πάω αυτό το βιβλίο, πού είναι αυτό που σώζεται και φυλάσσεται, πού. Κάνουμε λοιπόν μια επιστολή ως Ιχώρ, γι' αυτό σας λέω αποκτήστε το Ιχώρ, παντού σε όλη την Ελλάδα, το τελευταίο τέχος είναι αυτό, δυναμώστε τη φωνή μας, γιατί έχουμε πολλά να βγάλουμε ακόμα. Αυτό είναι, από αύριο Παρασκευή κυκλοφορεί σε όλη την Ελλάδα, αποκτήστε όπου το βρείτε. Δείτε μέσα εδώ είναι αλήθειες σε αυτό το περιοδικό. Τους λέμε λοιπόν και βέβαια θα έχουμε στην ομιλία του Σαββάτου και αυτό το τεύχος με όλο μέσα το παρασκήνιο και προσκήνιο. Εδώ λοιπόν κάνουμε μια επιστολή λοιπόν ως Ιχώρ και εγώ ως αρχαιολόγος στον κύριο, στο διευθυντή του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, τον κύριο Νικόλαο Καλτσά. Και αφού του εκθέτω όλα αυτά, του βάζω επισυναπτώμενα έγγραφα το έτσι το αλλιώς, του λέω. Το σώμα εν έτη 2009 βρίσκεται ακόμα και φυλάσσεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών και αν όχι. Πού αλλού, ένα, να μου απαντήσει, με αριθμό πρωτοκόλλου. Δύο, ποια είναι η σημερινή κατάσταση του ευρήματος. Τρία, με δεδομένες τις σύγχρονες μεθόδους εκθέσεως και προστασία ευπαθών ευρημάτων, ποιος είναι ο λόγος που το σημαντικό αυτό αρχαιολογικό έβριμα δεν εκτίθεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Τέσσερα, θεωρείται ότι είναι μοναδικό στο είδος του ή έχουμε και άλλα παρόμοια, οπότε ίσως ο λόγος εκθέσεως του περιττεύει ως ίσονο σημασίας. Πέντε, σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε μετά από τη γνωστοποίηση προς εμάς
τον ανωτέρω αδιασύστων στοιχείων που ίσως αγνοούσατε μέχρι τούδε και που μέχρι σας είναι αναμφισβήτητα γνωστά εκ των πραγμάτων. Και απαντά ο κύριος Νικόλαος Καλτσάς. Σας διαβάσω την απάντησή του. Η απάντησή του έρχεται μετά από ένα μήνα στις 6 Ιουλίου του 2009. Του βάζω βέβαια και φωτοτυπίες συνημμένα του Λευκόματος, έκδοση του Υπουργείου Πολιτισμού που λέει όλα αυτά. Του βάζω το άρθρο το δικό μας του ΙΧΟΡ, όλο. Και απαντά ο κύριος Καλτσάς. Η ανασκαφή του ταφικού κύκλου α, μπλα μπλα μπλα, έχει κάνει αυτό, έχει κάνει εκείνο. Η ανθρωπολογική μελέτη του Λόρενς το 37 δεν περιλαμβάνει κανένα στοιχείο για τη μούμια, σε εισαγωγικά. Στον κατάλογο 3 αυτών που του είπαμε εκείνες που οργανώθηκε, εικονίζεται η ελαιογραφία της μούμιας από το λεύμα του Σλίμαν, τώρα ιδιοκτησία του Χουντ. Η έρευνα, προσέξτε, του γύψινου περιβλήματος με χώμα που εθεωρείται το υπόβαθρο της μούμιας δεν απέδωσε τα αναμενόμενα ανθρωπολογικά στοιχεία. Μετά την επανέκθεση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου 2002-2005, κατά τη διάρκεια της οποίας οι αποθήκες δεν ήταν προσβάσιμες, από το 2006 οργανώθηκε από την Προϊστορική Συλλογή ειδικό πρόγραμμα. Τι ειδικό πρόγραμμα? Πάνω σε τι το ειδικό πρόγραμμα? Μας λέει δηλαδή ότι δεν απέδωσε τα αναμενόμενα ανθρωπολογικά χαρακτηριστικά. Και επίσης μας λέει ότι μετά τη στερεοποίηση το φαρμακοποιό έμοιαζε κατά το Σλίμαν με μούμια. Προσέξτε να δείτε. Έμοιαζε κατά το Σλίμαν, λέει, με μούμια. Μα ο Σλίμαν, ξεκάθαρα ο άνθρωπος λέει, του τρίτου σώματος είναι το ημερολόγιο ανασκαφής, κυρία Καλέγια. Του τρίτου σώματος που κοίτανε στο βόρειο άκρο τάβου, το στρογγυλό πρόσωπο με όλη τη σάρκα ήταν συντηρημένο θαυμάσια, κύριε Κλήμη. Εγώ αμφιβάλλω αν θα βρίσκεται και στην Ελλάδα αυτό το έβριμα. Προσέξτε, έχει κι άλλη. Μήπως το πήραν οι Γερμανοί οι φίλοι μας. Προσέξτε, εγώ αμφιβάλλω. Προσέξτε. Ως πολίτης. Ο φαρμακοποιός, κύριε Καλτσά, του λέω, έρχεται δύο μέρες μετά και ο Σλίμαν εκδηλώνει καθαρά στα κειμενά την αγωνία του για να περισσώσει το μοναδικό αυτό έβριμα. Αλλά και την ανακούφισή του τελικά όταν επιτυχάνει την οριστική διάσωση του ταλαιπωρημένου σώματος. Σώματος. Διότι μας λέει ο κύριος Καλτσάς ότι δεν ήταν σώμα, λέει. Κόκαλα ήταν. Και εφόσον ήταν κόκαλα, κύριε Καλτσά, γιατί έφερε το φαρμακοποιό? Για να σώσει τα κόκαλα? Να μας τρελάνετε? Και γιατί δεν έκανε το ίδιο με όλα τα άλλα κόκαλα? Πείτε μας, κυρία Καλέγια, πόσα άλλα κόκαλα βγήκαν από τα άλλα σώματα στους. Βεβαίως, είχαμε σκελετούς πάρα πολύ. Βασιλικούς, δίπλα. Ναι. Βεβαίως. Και στον ταφικό κύκλο Β που ανασκάφηκε αργότερα. Εκεί γιατί δεν φέρανε, για να έφερε ο Σλίμαν ειδικό για να στερεοποιήσει το σώμα? Κύριε Καλτσά, μας δουλεύετε, κύριε Καλτσά, διευθυντή του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, ή θεωρείτε πως ο Σλίμαν ήταν βλάξ, ή ο Ερίκος Σλίμαν, λοιπόν, όπως σας λέω, ήταν ή ψεύτης ή μειωμένης διανοητικής ικανότητας, κοινός ηλίθιος ή σε απελπιστικό βαθμό με προβλήματα οράσεως σε βαθμό τύφλωσης? Συνέλθετε, κύριε Καλτσά και όλοι οι αρμόδιοι, θέλουμε να μας δώσετε το σώμα του μεγάλου άναχτος, το μουμιοποιημένο, και να το εκθέσετε τάχιστα. Και θα επανέλθουμε. Διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα στοιχεία της επιστολής. Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Εδώ ακριβώς δείχνουμε, βλέπουμε μαζί. Διαπιστώνουμε στην ουσία. Διαπιστώνουμε, γιατί εδώ ο κύριος Καλτσάς μας λέει σε ένα σημείο. Μου λέει εμένα ότι στην επιστολή που μου στέλνει ο Διευθυντής του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου ότι μπορούμε να βρείτε περισσότερα στοιχεία, έτσι, γιατί ξέρετε, όταν θέλει να σας δώσει μια απάντηση η αρχαιολογική υπηρεσία, κυρία Καλά, για εμείς τα ξέρουμε αυτά, και θέλει να μας ψαρώσει εμάς τους θνητούς, χωρίς να ξέρει βέβαια, χωρίς να καταλαβαίνει τι σημαίνει ότι και εμείς είμαστε αρχαιολόγοι και ότι εμείς ξέρουμε. Συνήθως στους υπολείπους που τους θεωρεί κοινή θνητούς τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, έτσι, που δεν πρέπει να έχουν και πολύ σχέση με τον πολιτισμό, γιατί αυτοί είναι οι δήμονες. Τους πετάει κάποια σχετικά. Μέσα στο σωρό, εδώ καταλήγει η έκθεση, προσέξτε το όλοι σας. Δεν βρέθηκαν υπολείμματα του καλλιδοτηρημένου σκελετού περέψω Σλίμαν, παρά μόνο λίγα διάσπαρτα τεμάχια ως το... Για πείτε μας λοιπόν, κύριε Καλτσά και αγαπητέ κύριε Καλατζή, σας ρωτάω ως φύλακα, γιατί φυλάστε τα αρχαία. Εφόσον λέει ότι εκεί πέρα μέσα και έχουμε και περιγραφές, ότι ευρίστοτε, δεν θέλετε μούμια, σκελετός. Πού είναι, εδώ να το, πού είναι ο σκελετός και βρήκατε κόκαλα και μόνο? Ποια είναι αυτά τα κόκαλα? Πού είναι ο σκελετός, πού το κεφάλι? Το κεφάλι που είναι, τα δόντια που λέει ο Σλίμαν, τα καλλιδιατηρημένα, εγώ σας λέω είναι, δεν είναι μούμια που εσείς λέτε, έτσι? Τότε λοιπόν, πού πήγανε τα κοκαλάκια?
που πήγε όλος ο σκελετός, που τον έχουμε, νάτος. Ο σκελετός είναι αυτός εδώ, είναι ολόκληρο. Άμα δείτε, έχουμε και όλες τις φωτογραφίες, ολόκληρο. Και στο βίντεο που δείξαμε πριν, φαίνεται ολόκληρο. Πού είναι λοιπόν η κεφαλή, πού είναι τα μάτια που λέει, φαινόντουσαν δύο καλοδιατηρημένα μάτια, το λέει ο Σλίμαν ξεκάθαρα. Έτσι, λέει. Δεν υπήρχε κανένα απομεινάρι τρίχας, αλλά τα δύο μάτια ήταν τέλεια ορατά, λέει ο Σλίμαν. Τέλεια ορατά. Πού πήγαν όλα αυτά, κύριε Καλτσά? Μήπως κάνατε καμιά έρευνα, ε? Μήπως απαγορεύεται να έχουμε αυτό το έβριμα? Δεν ξέρω. Μα η επισήμανση που μπορεί να γίνει και στα περισσότερα μουσεία, ενώ έχουν βρει εκατοντάδες τάφους και οστά και σκελετούς από στρατιώτες, από οπλίτες των αρχαίων χρόνων. Άλλο μεγάλο θέμα ανοίγεται, κύριε Κλήμη. Δεν υπάρχουν. Άλλο μεγάλο θέμα. Άλλο σκελετή. Μεγάλο θέμα. Ελάχιστη, ελάχιστη ως καθόλου. Να το. Πρόχειρη μία απεικόνηση, έτσι. Πρόχειρη μία απεικόνηση. Εδώ είναι καθαρά το πρόσωπο, είναι πρόχειρη και μεταγενέστερη. Εδώ, να το. Έτσι απεικόνηση. Ο γιατρός, βέβαια, που ήρθε από το Άργος, το στερεοποίησε αυτό, Νικολάου. Ναι. Λοιπόν, πού είναι, κύριε Καλτσά, αυτό εδώ όλο το πράγμα, πού είναι? Άρα, εφόσον ήταν στο μουσείο, πρέπει να κάνετε μία ΕΔΕ, φαντάζομαι, για να δείτε τι γίνεται. Εσείς όμως ούτε δεν κάνετε και λέτε στο τέλος, κύριε Καλτσά, εδώ είναι το φοβερό στην επιστολή σας που μου απευθύνετε, λέτε το εξής. Προσθέτω, προσέξτε όλοι σας το τελευταίο σημείο. Λέει, έχουν πάει, λέει, το πρώτο τμήμα της μελέτης αφορά τον τάφο 6. Οι δύο νεκροί του τάφου έχουν πάει στην Αγγλία αυτά, στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ. Για κάντε μια ερώτηση εκεί. Αυτό ήθελα να σας πω. Στο Μάντσεστερ! Κάτι μου θυμίζει τώρα. Νομίζω ότι στο Μάντσεστερ έχουν κάνει ανάπλαση των προσωπείων. Αυτό ήθελα. Αλλά δεν έχουν κάνει ανάπλαση αυτού. Όχι αυτού απαραίτητα. Όχι, όχι. Και λέει, και η μελέτη περιλαμβάνει ακόμα και την αποκατάσταση μορφής των νεκρών, όπως έχει γίνει ήδη για ορισμένους νεκρούς του ταφικού κύκλου Β. Το θέμα του νεκρού, εδώ, προσέξτε, κυρία Καρποδίνη, σε θέλω εδώ, πρόσεξε τι λέει. Αυτό που ρώτησε ο κύριος Καλτσάς είναι πολύ σημαντικό και ύποπτο εντός εισαγωγικών. Ακούστε αυτό που ρωτάει ο κύριος Καλτσάς, ο διευθυντής του Εθνικού Αρχαίου Μουσείου. Μα μάλλον πώς κλείνει. Το θέμα του νεκρού του τάφου 5 παραμένει στο επίκεντρο της έρευνας. Ποιο επίκεντρο της έρευνας? Θα μας τρελάνεις, κύριε Καλτσά, αφού δεν ξέρεις που είναι. Αφού λες ότι μέσα σε αυτό το σωρό. Συγγνώμη που βγαίνω από τα ρούχα, αλλά δεν μπορώ άλλο πια. Μέσα στο σωρό, λέει, δεν υπήρξε τίποτα, λέει, διάσπαρτα κοκαλάκια. Και μας λες ότι παραμένει στο επίκεντρο της έρευνας και εξετάζονται όλα τα σχετικά υπάρχοντα στοιχεία προκειμένου να δημοσιευτούν στο επόμενο στάδιο της μελέτης. Μας δουλεύετε, κύριε Διευθυντά του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου? Μήπως μας δουλεύετε? Πώς το βλέπετε εσείς? Εγώ δεν ξέρω πού είναι. Βγαίνει το πόρισμα ή το σώμα, ή το σώμα ή τα κόκαλα. Είσαστε ένας λογικός άνθρωπος, κύριε Φραγκάκη. Ποιο συμπέρασμα μας δείχνει πριν, μας λέει εκεί δεν βρέθηκε τίποτα. Να το εδώ, εδώ. Δεν βρέθηκε, λέει, τίποτα. Παρά μόνο λίγα. Και έχω εδώ όλη την ανάλυση από το βιβλίο, αυτό που κρατάς στη χέρια σας. Βρέθηκαν, λέει, μόνο λίγα διάσπαρτα και φαγητά. Άρα πήγε η σκοπιμότητα τώρα, εν ολίγης, κύριε Μπέξη. Η εν ολίγης, κύριε Καρποδίνη, θα μου πείτε εσείς τι αντιλαμβάνεστε. Εδώ ο άνθρωπος είναι ειδικός, είναι και πιο εξοικειωμένος από εμάς και λέει μήπως δεν θέλουν να υπάρχει αυτό το πράγμα εδώ ως μούμια, γιατί αντιπαλεύεται κάποια άλλα πράγματα. Να το. Κύριε Γεωργίου, το ρώτησε. Τι βλέπετε εσείς, μήπως κάνω λάθος? Τον κάθε μεγάλο νεκρό. Τι καταλάβατε εσείς, αφήστε αυτό. Έχετε δίκιο. Το συνοδεύει ένας θρύλος. Ναι, θα χάσουμε το θρύλο. Πρέπει να συνδέσουμε το τότε με το σήμερα. Γι' αυτό δεν τους συνδέει. Δεν θέλουν την συνέχεια. Σας είπα και πάλι κανένα. Μα όταν μας λέει. Όταν μας λέει. Μήπως, κύριε Μπεξή. Υπολογίσατε την ηλικία του. 3.500 ετών έβριμα. Εάν έβγαζαν τη μούμια του άνακτα. Όχι, ναι, είναι. Αυτού, ναι. Και έβλεπαν χρονολογικά ότι είναι πολύ πιο παλιό από τις συμβατικές ιστορικές ημερομηνίες που δίνουν οι σημερινοί επιστήμονες. Δεν αλλάζει όλη η ιστορία και ο ελληνικός πολιτισμός, είναι παλαιότερος. Αυτό έχει γίνει. Χιλιάδων ετών πίσω. Αυτό έχει γίνει. Κύριε Κλήμη, τους ανατρέπουμε τα πάντα. Κύριε Καλέγια, πώς το ακούτε? Είμαστε συνάδελφοι, είμαστε αρχαιολόγοι, αγαπάμε την πατρίδα μας, αγαπάμε τα αρχαιολογικά μνημεία. Λέει, το θέμα του νεκρού του τάφου 5, ο κύριος Καλτσάς, ο κύριος Νικόλαος Καλτσάς, διευθυντής του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, λέει, το θέμα του νεκρού του τάφου 5 παραμένει στο επίκεντρο της έρευνας και εξετάζονται όλα τα σχετικά υπάρχοντα στοιχεία προκειμένου να δημοσιευτούν στο επόμενο στάδιο της μελέτης. Και πριν μας λέει ότι η έρευνα του γύψου περιμένου με χώμα που θεωρείται το υπόβαθρο της μουμίας δεν απέδωσε τα αναμενόμενα ανθρωπολογικά στοιχεία, και όταν πάω εδώ πέρα μου λέει πως έχουν βρεθεί ελάχιστα κόκαλα. Ναι, είναι λίγο αντιφατική. Δεν είναι αντιφατικό. Η έκφραση, ναι, είναι αντιφατική. Άρα, μην γνωρίζοντας. Για ποιο λόγο είναι διευθυντής στο μουσείο αυτός? Για ποιο λόγο, ποια είναι η θέση του? Δεν ξέρω. Να στηρίζει, να υποστηρίζει ή να αντιπαλεύεται τις καταστάσεις? Είναι μεγάλο θέμα. Είναι μεγάλο θέμα. Κύριε Καλτσά, θα περιμένουμε
Τα τηλέφωνά μας είναι γνωστά. Όποτε θέλετε να μας ενημερώσετε περαιτέρω, εμείς δεν το αφήσουμε εκεί. Θα βγούμε τις κάλτσες μας τελικά. Το θέμα δεν θα το αφήσουμε εκεί. Αυτή τη στιγμή η μοναδική μούμια στην Ελλάδα ενός τεράστιου άνακτος του βασιλικού οίκου των Μυκηνών, αυτή τη στιγμή αγνοείται η τύχη της. Και μας λέτε θα εξετάσετε το θέμα. Πώς θα το εξετάσετε? Αν δεν έχουν ένα στήλο, μια κάντε μια ΕΔΕ να δείτε από πού εκλάπη. Γιατί άμα δεν υπάρχει εκλάπη, εφόσον ο Σλίμαν εκεί το έβαλε, δεν πήγε πουθενά άλλου. Γιατί ήρθε κατευθείαν από το βραχάτι της Κορινθίας. Ξέρετε, το λέει η κυρία Καλέγια. Mm-hmm. Έχει πάρει ένας Αμερικάνος, ένας δημοσιογράφος Αμερικάνος, το 1893, ο Μπέντζαμιν Σόνεμπορ. Και έχει πάει και ο καθηγητής James Irving Manat, Αμερικάνος πρόξενος στην Αθήνα από το 1889 στο 1893, και ο οποίος πήγε και επισκέφθηκε και στο βιβλίο, και στο ο Σένμπον το δημοσιεύει όλο το ημερολόγιο του, που πήγε και την είδε στο Χαρβάτι, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, στα φύχτια, δίπλα στα φύχτια. Και πάει και το βλέπει. Λέει, μιλάει, είναι μούμια, το λέει, είναι μούμια, το λέει και αυτός. Μα υπάρχουν τόσες μαρτυρίες. Ο κύριος Καλτσάς πώς δεν την. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πάντως, τόσα μάτια την είδα, κύριε Καλτσά, αυτή τη στιγμή, με συγχωρείτε, αλλά προσωπικά νομίζω ότι έχετε να δώσετε πολλές απαντήσεις. Πώς τελικά χάθηκε, αν χάθηκε, το μεγάλο αυτό σώμα, ο μεγάλος αυτός νεκρός, άνακτας των Μυκηνών. Που όπως είπε πολύ σωστά ο κύριος Γεωργίου, χρονολογείται τουλάχιστον 3.500 χρόνια από σήμερα. Είναι η μοναδική μούμια που έχουμε στην Ελλάδα. Δεν έχουμε καμία άλλη, κυρία Καλτσά. Τουλάχιστον προϊστορική. Νομίζουμε. Αν αυτή έχει χαθεί, έχει αποκριβεί, να στείλουν μία δική τους. Έχουν μούμιες να μας στείλουν μία προς εξετάσεις. Τι να πω, κύριε Καρποδίνη. Δηλαδή, τι θα γίνει τελικά. Για να κλείσουμε λοιπόν, γιατί τα πράγματα. Πρέπει να σας πω και πάλι ότι στην Κρήτη θα βρίσκομαι από τις 16 του μηνός, Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Θα ευχαριστήσω θερμά τον Αντώνη τον Παπαδάκη από το Φορτέτσα Κλαμπ στο Ρέθυμνο για όλη την υποστήριξη την οποία κάνει, και βεβαίως και το Μινάτο Τζικριτζή και όλους τους ανθρώπους από την Κρήτη για την κοινή προσπάθεια που κάνουμε. Το χορηγό της εκπομπής λοιπόν πρωτίστως τον κύριο Παπαδάκη, τον Αντώνη Παπαδάκη με το Φορτέτσα Κλαμπ στο Ρέθυμνο, όλους τους χορηγούς της εκπομπής μας, τον κύριο Σουρλή με τις οικοδομικές επιχειρήσεις, τον κύριο Σταπουτζή. Επίσης με τις μηχανές, την αντιπροσωπεία της Suzuki. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης και τους Ίωνες, την καφετέρια της πλατείας Βαριμπόπης, που κάθε Τρίτη εκεί βρισκόμαστε στις 7 η ώρα και είναι ανοιχτό για όλους, και όλες σας αυτοί θα μιλήσουμε, και για όλους αυτούς που θα έρθουν ακόμα. Ελάτε κοντά μας, δυναμώστε τη φωνή μας, έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε. Και κλείνοντας, όπως είπα, στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο θα πραγματοποιήσω 2 ομιλίες μαζί με τον κύριο Τσίκριτζή, τον Μινάτο Τσίκριτζή, που το θέμα θα είναι το μεγαλείο του μινωικού πολιτισμού, το μεγαλείο του μινωικού πολιτισμού και η προσπάθεια διαστρέβλωσης και απαξίωσής του. Και ο κύριος Τσίκριτζής θα ρίξει μια μεγάλη βόμβα, μεγατόνο σας λέω, για τον απικισμό των μινωητών. Πόσο παλιός είναι και πόσο μακριά έχουν πάει. Για πρώτη φορά θα δω τελικές σας απόψεις εφόλης της ύλης της σημερινής. Παρακαλώ, κύριε Καλτσά. Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Μάλιστα. Το πρωί ή το βράδυ. Τα είπατε όλα, αλλά είπαμε οι συγκεκριμένοι Γερμανοί με τον τρόπο που φέρονται. Δυστυχώς δεν είναι φίλοι μας. Εσείς κατάλαβα που το πήγατε σε γνωστή ατάκα του ελληνικού κινηματογράφου. Έτσι, με τους γνωστούς επίσης πράκτορες και υποτακτικούς των Γερμανών στην Ελλάδα, τους δοσύλλογους που τους είδαμε και στη φωτογραφία. Που ταλαιπώρησαν τόσο πολύ τον ελληνικό λαό. Που όμως όταν έφυγαν οι Γερμανοί, για κάποιος το λάβουν σοβαρά υπόψη σε αυτό, είχαν τη μοίρα που τους άξιζε. Αυτό το γνωρίζουν όλοι οι δοσύλλογοι και προδότες του ελληνικού έθνους. Κυρία Καλέγια. Εγώ θα έλεγα ότι καλό είναι και οι Γερμανοί και όλες οι αρχαιολογικές σχολές να θυμηθούν το λόγο για τον οποίο ιδρύθηκαν. Ακριβώς. Ο οποίος είναι η προώθηση
του ελληνικού πολιτισμού, η εξοικείωση των επιστημόνων τους με αυτόν, η διάδοση του ελληνικού πολιτισμού και η καλή συνεργασία με τις ελληνικές υπηρεσίες. Τους οποίους τους στηρίζουμε αυτούς. Αυτός ήταν ο πρωταρχικός σκοπός ίδρυσής τους. Και πολλοί εξ αυτών, οι περισσότεροι ευτυχώς το τιμούν αυτό. Βεβαίως. Όπως ο κύριος Μίλλερ στην ΕΜΕΑ. Βεβαίως. Που αναβίωσε τα νέα, ο Αμερικάνος αρχαιολόγος. Και στο Λύκειο Νόρο, στα Λύκεια. Και άλλοι πολλοί, και οι Γερμανοί και οι Ιταλοί και. Βεβαίως. Κύριε Γεωργίου. Ο τόπος στον οποίο έχουμε την τύχη να γεννηθούμε και να ζούμε έχει μια ιερή ιστορικότητα και ένα τεράστιο πολιτισμό που δεν μου το λέει μόνο το Στάνφορντ, μου το λέει και το University of Cambridge και το Cambridge όπου τοποθέτησε το στη βιβλιοθήκη του. Εμείς λοιπόν έχουμε μια πολιτισμική κληρονομιά και ταυτότητα την οποία πρέπει να προφυλάξουμε πάση θυσία όχι από πλευράς πατραγαθίας μόνο αλλά κυρίως για δική μας ανέλυξη. Παιδεία. Σας ευχαριστούμε. Κυρία Φραγκάκη. Εγώ θα ήθελα να σας ζητήσω να έρθετε το πρωί στις 10 στα δικαστήρια της Παλαιάς Σχολής Ευελπίδων. Το έχουμε ήδη κάνει. Βεβαίως το έχετε ξανακάνει και σας ευχαριστούμε. Και καλούμε και τον κόσμο να συμμετέχει. Καλούμε όλο τον κόσμο να συμμετέχει και βεβαίως να σταματήσει. 10 αύριο το πρωί. 10 το πρωί. Η δίκη του Focus είναι η δίκη του Focus, να σταματήσει αυτή η προπαγάνδα κατά της χώρας μας, κατά του πολιτισμού μας και να είμαστε όλοι δίπλα σε όλα αυτά που βοηθάτε κι εσείς για την Ελλάδα και για τον πολιτισμό. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κλήμη. Δυστυχώς σε κάθε εκπομπή βρίσκουμε ομάδες ατόμων ή μεμονωμένα άτομα, Έλληνες και ξένους, να αμαυρώνουν την ελληνική ιστορία, τα ευρήματα. Θα πρέπει λοιπόν να τους αποβάλουμε από την κοινωνία μας και εμείς οι απλοί πολίτες να είμαστε αρρωγοί για τον ελληνικό πολιτισμό και την ανάδειξή του παγκοσμίως, να κάνουμε μια νέα αρχή. Γι' αυτό λοιπόν οφείλουμε όλοι μας να αποβάλουμε αυτά τα άτομα που δίνουν τέτοιες απαντήσεις. Δεν αξίζουν να είναι σε τέτοιες θέσεις και να δίνουν τέτοιες απαντήσεις στον απλό κόσμο. Σας ευχαριστούμε. Κύριε Καρποδίνη. Θα παρατηρεί το κοινό που μας παρακολουθεί από τον Οκτώβριο όλη αυτή τη σειρά των εκπομπών ότι υπάρχει μια τυχαία σκοπιμότητα στα πράγματα. Τυχαία σκοπιμότητα. Ναι. Ας μείνουμε εδώ. Ευχαριστώ τα είπατε πάρα πολύ. Όλα. Ευχαριστώ πολύ. Φίλες και φίλοι, κλείνουμε και σήμερα και κλείνοντας, θα σας διαβάσω από τον κατάλογο αυτών τις 166 σελίδες για τις κλοπές των Γερμανών στο γερμανικό στρατευμάτων κατοχής, τα μέρη όπου οι Γερμανοί, οι Βούλγαροι και οι Ιταλοί διέπλασαν κλοπές και αφαίρεσαν αρχαιότητες μεγάλης επιστημονικής και καλλιτεχνικής αξίας. Ακούστε λοιπόν. Κεραμικός, Πειραιάς, Μέγαρα, Θήβα, Λιβαδιά, Ευπάλιον, Γαλαξίδη, Τανάγρα, Χερόνια, Κοπαίδα, Δελφή, Χαλκίδα, Ερέτρια, Κόρινθος, Άργος, Λακωνία, Κύθυρα, Βασιλικό Μεσσηνίας, Πεταλίδη Μεσσηνίας, Θέρμον, Μονή Βελάς, Νότιος Αγίαλος, Λάρισας, Καλαμπάκα, Μονή Γκούρας, Θεσσαλονίκη, Ποτίδα, Κομωτινή, Κνωσό, Αγία Τριάδα, Γόρτινα, Φεστός. Από ό,τι καταλάβατε φίλες και φίλοι, καταλήστεψαν όλη την πατρίδα μας. Εμείς όμως είμαστε εδώ και συνεχίζουμε. Καλό σας βράδυ.